Κρήτη και πώς μάτα θρέψες και πώς μεγάλωσες με μπαλωτιές μα να θρέψες με λύρες και τραγούδια με τις μαδάρες συντροφιά και τα γρία γνεύεις κι αδραγίζομαι δάκρυζεις κι όπλα ακούω κούφια τα τουφέκια, ακούω σμίξιμο σπαθιών. Ακούω ξύλα, ακούω πελέκια, ακούω τρίξιμο δοντιών. Ο ήχος του χρόνου, ο ήχος της μνήμης και της ιστορίας. Η μνήμη έχει αξία όταν φωτίζει την ανθρώπινη ουσία του πεπερασμένου χρόνου. Η μνήμη δεν μπορεί να αφαιρεί τα εγκλήματα κατά της ανθρώπινης ουσίας. Όσο ερευνώ, αισθάνομαι πως αγγίζω τον τρόμο. Ψηλαφώ τη βαρβαρότητα. Ως φρένο με τη φρίκη. Βαρβαρότητες, ηρωισμοί, ομότητες, ξεριζωμοί. Φρικαλαιότητες, μικρά ολοκαυτώματα. Το συμφέρον των μεγάλων, απατηλές υποσχέσεις, σπέρνει διχόνοιες. Διαιρεί, σμικρύνει την ανθρώπινη ουσία. Και οι πιο καλοί σα φτάσουν στην εξουσία, ξέρετε, φιλαρχία, εμφύλιες αντιζηλίες, διαιρέσεις. Πεπρωμένα που βυθίστηκαν ήδη στη λύθη, θλίψη ξεχασμένων σιωπηλών τραγουδιών. Τα μάτια των ανθρώπων γίναν κάρβουνο. Πρόσωπα χωρίς όνομα, χωρίς τάφο. Ξεχυλίσανε τα βάθη της καρδιάς μου. Αδέρφια μου τα δυνατά, οι Τούρκοι μου τα δράξαν. Την αδερφή μου ατίμασαν και αμέσως την εσφάξαν. Το γέροντα τον κύρι μου εκάψανε το βράδυ και την αυγή μου ρίξανε τη μάνα στο πηγάδι. ...1204-1669... Βενετοκρατία. 465 χρόνια διήρκησε η απεχθής δουλεία της Κρήτης στους Βενετούς, με συνεχείς εξεγέρσεις του πληθυσμού. Μόνο κατά τους δύο τελευταίους αιώνες δημιουργήθηκαν ευνοϊκές συνθήκες και κατάλληλο περιβάλλον που επέτρεψαν την ανάπτυξη ενός ελπιδοφόρου πολιτισμικού φαινομένου της κρητικής αναγέννησης. Τα γράμματα και οι τέχνες αναπτύχθηκαν σε υψηλό ποιοτικό επίπεδο. Η Κρήτη παρέμενε η μοναδική ελπίδα για όλον τον υπόλοιπο τουρκοκρατούμενο ελληνισμό. Ο μεγάλος κρητικός πόλεμος όμως ανάμεσα στους Βενετούς και τους Τούρκους
που κράτησε 25 χρόνια έφερε τεράστιες καταστροφές και το τέλος αυτού του ελπιδοφόρου φαινομένου. Τα βενετσιάνικα κάστρα της Κρήτης έπεφταν το ένα μετά το άλλο στα χέρια των Τούρκων. Ολόκληρη η κρητική ύπαιθρος είχε κατακτηθεί. Κατά την τελευταία φάση της πολιορκίας του Χάνδακα, οι συγκρούσεις πήραν πανευρωπαϊκό χαρακτήρα. Οι εκκλήσεις της Βενετίας για βοήθεια συγκίνησαν τα χριστιανικά κράτη της Ευρώπης που έστειλαν σοβαρή βοήθεια. Δύο μεγάλες στρατιωτικές προσωπικότητες, ο Μέγας Βεζίρης Αχμέτ και ο Προυλής, ήταν επικεφαλής των Τούρκων πολιορκητών, ενώ ο Βενετός στόλαρχος του Αιγαίου, Φραντζέσκο Μοροζίνη, ηγείτο των χριστιανών υπερασπιστών. Οι τελευταίες πράξεις της επικής πολιορκίας του Χάνδακα ήταν δραματικές. Οι απώλειες τρομακτικές. Στις 27 Σεπτεμβρίου 1669, ύστερα από διαπραγματεύσεις που κράτησαν 20 μέρες, ο χριστιανικός πληθυσμός εγκατέλειψε την πόλη, παίρνοντας όλο τον κινητό πλούτο του, και ο Μοροζίνη παρέδωσε έρημο τον Χάνδακα στους Τούρκους. Η συμφωνία προέβλεπε τα κάστρα της Γραμπούσας, της Σπιναλόγκας και της Σούδας να μείνουν στους Βενετούς. Η απώλεια της Κρήτης, του ωραιότερου στέματος που κόσμησε ποτέ την κεφαλή της γαλινοτάτης δημοκρατίας, ήταν ένα πλήγμα από το οποίο δεν επρόκειτο να συνέλθει ποτέ. Η Κρήτη, τελευταίος προμαχώνας της χριστιανικής Ανατολής, έγινε η τελευταία κατάκτηση των Οθωμανών. Το τίμημα που πλήρωσαν ήταν υπερβολικά βαρύ. Μόνο κατά την 20η πολιορκία του Χάνδακα είχαν 117.000 νεκρούς. Τα χρηματικά ποσά που δαπανήθηκαν ήταν τρομακτικά υψηλά και δημιούργησαν τεράστια προβλήματα στην παραπέουσα τουρκική οικονομία. Η τουρκοκρατία άρχιζε στην Κρήτη με μεγάλες πληγές να αιμορραγούν. Οι πόλεις ερημώθηκαν. Ο αστικός βίος, η οικονομική και πνευματική ζωή καταστράφηκαν. Ο χριστιανικός πληθυσμός αραίωσε. Αιγιαλέτη ονόμασαν προνομιακά την Κρήτη οι Τούρκοι. Την οργάνωσαν ως φέουδο με τρεις πασάδες, ενώ η φεουδαρχική αυτοκρατορία τους βούλιαζε σε μια παρακμή χωρίς επιστροφή. Ο πασάς του Ηρακλείου ήταν αρχιστράτηγος της Κρήτης και τυπικά ανώτερος από τους άλλους δύο πασάδες των Χανίων και του Ρεθύμνου. 30 μόλις χρόνια μετά την άλωση του Χάνδακα, τον Μάιο του 1700, ο Γάλλος περιηγητής Ιωζέφ Πιτόν ντε Τουρνεφόρ γράφει: «Το Ηράκλειο θα είχε ερημωθεί αν δεν υπήρχε η συνοικία της αγοράς. Η υπόλοιπη πόλη δεν ήταν παρά ερήπια». Το λάφυρο Κρήτη ήταν πλούσιο. Η γη μοιράστηκε στο Σουλτάνο, στους Πασάδες και στους Μπέιδες, σε ανώτερους αξιωματούχους, ιδιώτες και σε ιδρύματα, τα Βακούφια. Στην Κρήτη επιβλήθηκε το βαρύτερο φορολογικό σύστημα από οποιαδήποτε άλλη τουρκοκρατούμενη περιοχή. Οι χριστιανοί πρώην ιδιοκτήτες της γης μεταβλήθηκαν σε δουλοπάρικους, καλλιεργητές με βαρύτατη φορολογία. Ο πλούτος έφερε μεγάλο αριθμό Οθωμανών αξιωματούχων στο νησί. Οι ντόπιοι γενίτσαροι, οι γερλίδες και οι αυτοκρατορικοί γενίτσαροι συγκροτούσαν τον τουρκικό στρατό. Η Κρήτη έγινε το κατεξοχήν νησί των γενιτσάρων, οι οποίοι ασκούσαν την πραγματική εξουσία. Οι απερίγραπτες ομότητες, οι κοινωνικοί εξευτελισμοί και η οικονομική εξαθλίωση των χριστιανικών πληθυσμών οδήγησαν πολλούς κρητικούς στην άρνηση της χριστιανικής τους πίστης.
Ο Τουρνεφόρ γράφει ότι μέχρι το 1700 περισσότεροι από 60.000 κριτικοί είχαν εξισλαμιστεί. Αυτοί αποτέλεσαν τους περιβόητους Τουρκοκρίτες. Ένας πληθυσμός κριτικός στην καταγωγή, τη γλώσσα και τα ήθη, αλλά μουσουλμανικός στο θρήσκευμα. Ορισμένοι εξωμώτες διατήρησαν κρυφά την ορθόδοξη πίστη τους. Κρυπτοχριστιανοί, οι Λινοβάμβακοι, οι Κρυφοί υπήρξαν και σε άλλες περιοχές του ελληνισμού από τα πρώτα χρόνια της τουρκοκρατίας. Υπήρξαν μάλιστα και κληρικοί που έκαναν μυστικά λειτουργίες, αλλά και τα μυστήρια για τους κρυπτοχριστιανούς, παρά την αντίθεση της επίσημης ιεραρχίας της Εκκλησίας. Οι Κουρμούλιδες της Μεσαράς ήταν η πιο ονομαστή οικογένεια κρυπτοχριστιανών στην Κρήτη, με τεράστια προσφορά στο λαό. Εξαίρεση από τη σκληρή τουρκική καταπίεση και παρουσία αποτέλεσαν ορισμένες ορεινές δύσβατες περιοχές στις μεγάλες οροσυρές της Κρήτης. Εκεί κατέφευγαν οι Χαΐνιδες, μετά την κατάληψη και των φρουρίων της Γραμπούσας, της Σούδας και της Πιναλόγκας από τους Τούρκους το 1715. Άγωνοι, απομονωμένοι και περίκλειστοι από βουνά η επαρχία των Σφακίων. Κατάφεραν όμως οι Σφακιανοί, πληρώνοντας μια σοβαρή ετήσια φορολογία, να απαλλαχτούν από την τουρκική παρουσία. Οι Σφακιανοί τότε ανάπτυξαν το ναυτιλιακό εμπόριο, στο οποίο είχαν μεγάλη παράδοση, σε όλη τη Μεσόγειο και στη Μαύρη Θάλασσα. Είχαν και τα καράβια των που τον εκουβαλούσα, σαν μπέιδες και πρίτζιπες στα Σφακιά περνούσα. Ο πλούτος, οι εμπορικές και φιλικές σχέσεις εκτός Κρήτης και η διεθνής πληροφόρηση που είχαν προσέδωσε στους Σφακιανούς ιδιαίτερη φήμη και κύρος. Η επαρχία Σφακίων γνώριζε μεγάλη άνθηση και ευημερία. Ο πληθυσμός της έφτασε στους 11.000 κατοίκους. Μετά το 1750, ο πλούτος των αποικιών και η εξάπλωση του εμπορίου έφεραν στο ευρωπαϊκό προσκήνιο νέες αστικές δυνάμεις σε βάρος της φεουδαρχίας. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία, με παρακμασμένη οικονομία και διεφθαρμένη διοίκηση, αδυνατούσε να ακολουθήσει την ευρωπαϊκή εξέλιξη. Τα εμπορικά συμφέροντα της Γαλλίας στην Ανατολή ευνοούσαν την ακεραιότητα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αντίθετα, η Ρωσία, με την άνοδο στον αυτοκρατορικό θρόνο της Εκατερίνης της Δεύτερης, εποφθαλμιούσε τον τουρκοκρατούμενο Ρωσικό Νότο. Η κατάληψή του θα εξασφάλιζε στη Ρωσία την κυριαρχία της στη Μαύρη Θάλασσα και την έξοδό της προς τη Μεσόγειο. Αρχιτέκτονες της ρωσικής πολιτικής ήταν οι αδελφοί Αλέξιος Γεώργιος και Θεόδωρος Ορλόφ. Πράκτορές τους, οι Γεώργιος Παπάζολης και Εμμανουήλ Σάρος, διέτρεχαν την τουρκοκρατούμενη Βαλκανική Χερσόνησο και παρακινούσαν τους χριστιανικούς πληθυσμούς σε επανάσταση με υπόσχεση ρωσικής βοήθειας. Η Αγγλία έδειχνε να μην αντιδρά στα ρωσικά σχέδια. Το 1768 άρχισε ο πρώτος ρωσοτουρκικός πόλεμος. Το όνειρο της απελευθέρωσης από τους ομόδοξους Ρώσους είχε απήχηση και στην Κρήτη. Φορέας των επαναστατικών αυτών ιδεών ήταν ένας σφακιανός εύπορος πλειοκτήτης από την Ανώπολη, ο Ιωάννης Βλάχος. Ήτανε μορφωμένος, κάτεχε γράμματα και ξένες γλώσσες, για τούτους άστσι λόγους του προσέδωσαν το προσωνύμιο Δασκαλογιάννης. Ιδιοκτήτης 4 μεγάλων τρικάταρτων καραβιών, πολυταξιδευμένος, είχε ευρεία γνώση του κόσμου και των προβλημάτων της εποχής του. Ο Δασκαλογιάννης, φίλος του πανίσχυρου πρόκριτου της Καλαμάτας, Παναγιώτη Μπενάκη, γνώριζε μέσω Παπάζολη και τους αδελφούς Ορλόφ.
Κάθε λαμπροχριστούγεννα ήβανε το καπέρο και έλεγε του πρωτόπαπα «Το Μόσκοβι θα φέρω». Γράφει ο Μπαρμπαμπατζελιός στο τραγούδι του Δασκαλογιάννη που συνέθεσε το 1786. Το Φεβρουάριο του 1770 ο ρωσικός στόλος υπό τον Θεόδωρο Ορλόφ φτάνει στη Μάνη που επαναστατεί. Στα πολεμικά επεισόδια παίρνουν μέρος και πολλοί σφακιανοί. Τα γεγονότα επισπεύδονται. Ο Δασκαλογιάννης με δικά του χρήματα αγοράζει όπλα και πυρομαχικά. Οργανώνει την επανάσταση, ενημερώνει τους σφακιανούς, στρατολογεί και εμψυχώνει. Ούλα να παρατήσετε πράματα και κοπάδια. Γελάτε για να σμίξουμε στα κρούσια, στα πηγάδια. Στην τελευταία συνάντηση με τους σφακιανούς συντρόφους του, στα κρούσια, ο Δασκαλογιάννης συνάντησε πολλές επιφυλάξεις και αρνήσεις. Ο θείος του πρωτόπαπας κουνεί την κεφαλή του. «Δάσκαλε Γιάννη», λέει του, «έλα στο λογισμό σου, ούλιτσι Κρήτη στο λαό θα πάρει στο λαιμό σου». Όμως ο Δασκαλογιάννης είχε πάρει την απόφασή του. Πάσχα του 1770. Στις 4 Απριλίου 2000 καλά οπλισμένοι σφακιανοί επαναστάτες εισβάλλουν ταυτόχρονα στις περιοχές της Κηδονίας, του Αποκόρωνα και του Αγίου Βασιλείου. Οι τουρκικοί πληθυσμοί έντρομοι αναζήτησαν καταφύγιο στα Χανιά. Οι πασάδες που για πρώτη φορά έβλεπαν μια οργανωμένη πολεμική ανταρσία αντέδρασαν με σφοδρότητα. Το Μάιο, 15.000 Τούρκοι επιτέθηκαν στα Σφακιά από τρία σημεία. Στην πρώτη μεγάλη μάχη που δόθηκε στην Κράπη, οι επαναστάτες αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν στα ορεινά. Οι Τούρκοι εισέβαλαν στα Σφακιανά χωριά και επιδόθηκαν σε μια απίστευτη καταστροφή τους. Ολόκληρη η επαρχία γνώρισε πρωτοφανή λαϊλασία. Ο πληθυσμός διασκορπίστηκε στα βουνά, στις σπηλιές και στα φαράγγια για να σωθεί. Πολλοί εχμαλωτίστηκαν και οδηγήθηκαν στα σκλαβοπάζαρα του Χάνδακα. Ανάμεσά τους ο αδερφός του αρχηγού Νικόλαος και ο θείος του ο πρωτόπαπας. Αλλά το πιο οδυνηρό για το Δασκαλογιάννη ήταν η σύλληψη της γυναίκας του και των θυγατέρων του. Όλο το καλοκαίρι και το φθινόπωρο οι επαναστάτες αντιστάθηκαν με γενναιότητα και αντιμετώπισαν αποτελεσματικά τον εχθρό. Όμως ο χειμώνας του 1771 ήταν βαρύς και δύσκολος. Οι ελπίδες του Δασκαλογιάννη για ρωσική βοήθεια διαψεύστηκαν. «Μοναδική λύση του δράματος ήταν η υποταγή στην αρισόπιτη πραγματικότητα», γράφει ο ιστορικός Θεοχάρης Δετοράκης. Οι Τούρκοι διαβεβαίωσαν τους επαναστάτες ότι θα αμνηστευτούν και αποδέχτηκαν σκληρούς και εξευτελιστικούς όρους. Κάτω από το βάρος της γενικής καταστροφής των Σφακίων, ο Δασκαλογιάννης μαζί με τους έμπιστους συντρόφους του παραδόθηκε. Όμως παρά τις υποσχέσεις του, ο πασάς του Χάνδακα του επιφύλαξε απάνθρωπη τιμωρία. Διέταξε και τον έκδαραν ζωντανό στις 17 Ιουνίου 1771 σε κεντρική πλατεία της πόλης, μπροστά στα μάτια του αδερφού του. Ο πληθυσμός ολόκληρης της επαρχίας συρρυκνώθηκε στις 5.000 κατοίκους. Όμως οι πράξεις του Δασκαλογιάννη ανέδειξαν έναν πατριώτη με ηθικά κίνητρα, πολιτισμική γνώση, ευγένεια και ανιδιοτέλεια στις προθέσεις του. Οι υπόδουλοι χριστιανοί είδαν για πρώτη φορά ότι οι Τούρκοι δεν ήταν ανίκητοι. Γι' αυτό έμεινε μια εμβληματική προσωπικότητα, σύμβολο της Επανάστασης στη μνήμη του κρητικού λαού. Η Επανάσταση του Δασκαλογιάννη ήταν ένα μικρό περιφερειακό επεισόδιο στο πλαίσιο του πρώτου Ρωσοτουρκικού πολέμου, από τον οποίο ωφελήθηκαν και οι Έλληνες. Αξιοποίησαν την ελεύθερη ναυσιπλοεία που προέβλεπε η συνθήκη του Κιουτσούκ Κάναρτζη και χρησιμοποιώντας τη ρώσικη σημαία έθεσαν υπό τον έλεγχό τους το εμπόριο της αυτοκρατορίας. Οι δύο ρωσοτουρκικοί πόλεμοι αλλά κυρίως η επικράτηση των ιδεών της Γαλλικής Επανάστασης σε όλη την Ευρώπη βοήθησαν κέρια τον ελληνισμό. Τα χρονικά των ταξιδιωτών
συνετέλεσαν στην ανάπτυξη ενός φιλελληνικού ρεύματος. Οι φωνές του Βολτέρου, του Χέντριλινγκ, του Γκο, του Μπαρτόλομιου και πολλών άλλων ήταν ένα φως που φώτισε τις ψυχές των υπόδουλων. Ο Ρήγας Βελαστινλής οραματιζόταν την ελληνική δημοκρατία του. Ο συντάκτης της ελληνικής νομαρχίας μιλούσε για Ελλάδα και Έλληνες. Ο Αδαμάντιος Κοραής με την αδελφική διδασκαλία του κήρυσε την εθνική αντίσταση κατά των Τούρκων. Η Ανατολή του 19ου αιώνα βρίσκει τους χριστιανούς της Κρήτης έρμεα της αγριότητας, της ασυδοσίας και των άνομων επιθυμιών των γενιτσάρων. Τα σουλτανικά φυρμάνια και οι διαταγές των τοπικών πασάδων δεν είχαν καμία ισχύ για αυτούς. Θορυβημένος, ο Σουλτάνος Μαχμούτ ο Δεύτερος έστειλε το 1812 στην Κρήτη το Χατζί Οσμάν Πασά για να περιορίσει την ασυδοσία τους. Λέγεται πως αυτός σε μια νύχτα έπνιξε μόνο στα τρία μεγάλα φρούρια της Κρήτης 500 γενίτσαρους. Οι κριτικοί που τον βοήθησαν στο έργο του τον ονόμασαν Πνιγάρι. Διαβόητοι για τα κακουργήματά τους έμειναν στη μνήμη και στα τραγούδια του λαού πολλοί γενίτσαροι. Ο Ιμπραήμ Αλιδάκης, που δυνάστευε όλη την επαρχία του από Κόρονα, σκοτώθηκε από σφακιανούς εδώ μέσα στον πύργο του, στο Μπρόσνερο. Από τα πρώτα χρόνια της τουρκικής κατοχής, μοναδικός φόβος για τους γενίτσαρους της Κρήτης, εκδικητές της αυθαιρεσίας και στις ομότητές τους, ήταν οι Χαΐνιδες. Περιφερόμενοι, οι αρματολοί, ασύλληπτοι, ετιμώρουν τους θρασιτέρους και ομοτέρους των τυράννων αυτών και ούτω τα όργανα της Νεμέσεως συνεκράτουν δια του φόβου της τιμωρίας και μετρίαζον τη σκληρότητα των βασανιστών, γράφει ο Στέφανος Ξαθλίδης. Ένας από τους εκατοντάδες επώνυμους Χαΐνιδες, ο κύριος υψώστας των κλεφτισμών εν Κρήτη, ήταν ο Δημήτριος Βαρούχας, ηλόγιος, από τον Άγιο Θωμά Ηρακλείου. Ο Λόγιος τραυματίστηκε θανάσιμα στην προσπάθειά του να σκοτώσει το φοβερό γενίτσαρο Αγριολίδη στον πύργο του. Ο θρύλος θέλει μέχρι και πρόσφατα γυναίκες από τα γύρω χωριά να αφήνουν πάνω στον τάφο του Λόγιου φαγητό και ψωμί για να τρώνε οι πεινασμένοι περαστικοί και να τον μνημονεύουν. 14 Σεπτεμβρίου 1814, Οδυσσός. Τρεις Έλληνες εμπορευόμενοι, φίλοι, με φλογερά αισθήματα πατριωτισμού και επαναστατικά φρονήματα, ο Νικόλαος Σκουφάς, 35 χρονών, ο Αθανάσιος Τσακάλοφ, 26 χρονών, και ο Εμμανουήλ Ξάνθος, 42 χρονών, ιδρύουν ελληνική μυστική συνωμοτική επαναστατική οργάνωση, την οποία ονομάζουν Φιλική Εταιρεία. Εμπνεούμενοι από τις διάχυτες επαναστατικές ιδέες της εποχής, αλλά και τας νίκας των θαλασσίων μας, επί Λάμπρου Κατσόνη, απευθύνονται προς Έλληνας φιλοπάτριδες όλους τους εκλεκτούς και ανδρείους των ομογενών. Από τους πρώτους εκλεκτούς και ανδρείους που μοιήθηκαν στην οργάνωση ήταν Κρήτες φυγάδες που ζούσαν ύστερα από την επανάσταση του Δασκαλογιάννη στην Κωνσταντινούπολη, στη Σμύρνη, στην Έφεσο και στις παραδουνάβιες ηγεμονίες. ...1817. Ένας νεαρός αυστριακός γιατρός, ο Σίμπερ, επισκέφτηκε την Κρήτη και περιγράφει τις δραματικές συνθήκες που ζούσαν οι χριστιανοί στο Ηράκλειο. Η πόλη είναι μισοερυπωμένη. Πριν από 7 χρόνια την έπληξε ένας τρομερός σεισμός. Εκεί είδα για πρώτη φορά λεπρούς, ρίγησα στη θέα της δυστυχίας. Οι περισσότεροι είχαν χάσει τα χέρια και τα πόδια τους. Διαπίστωσα τις θλιβερές συνέπειες της αδιαφορίας για ένα λαό που έχει διαγραφεί από τα ελεύθερα κράτη της Ευρώπης. Σε ένα χωριό γνώρισα έναν ιερέα.
Ο άξιος αυτός γέροντας με φιλοξένησε όσο καλύτερα μπορούσε. Ύστερα με οδήγησε στο υπνοδωμάτιο και με παρακάλεσε με δάκρυα στα μάτια να το εκμυστηρευτώ μπροστά στο μεγάλο δύναμο πότε θα ερχόταν η απελευθέρωση των Ελλήνων από την αβάσταχτη σκλαβιά. Δεν άντεξα και του είπα το ψέμα ότι το πολύ σε 2 χρόνια τα πράγματα θα έπαιρναν ευνοϊκή τροπή για αυτούς και θα είχαν ελπίδες να ενωθούν με τα Επτάνησα. Δεν μπορούσα να αρνηθώ σε αυτόν τον σεβάσμιο γέροντα την πρόσκαιρη αυτή ικανοποίηση. Το Σεπτέμβριο του 1819 κατέβηκε στα Σφακιά ο κήρυκας της φιλικής εταιρείας Εμμανουήλ Βερνάρδος, λόγιος από τα Μάρη. Ανάμεσα στους πολλούς που μίλησε και διασώθηκε ο όρκος του, ήταν και ο αναγνώστης Μανουσογεννάκης από την Ήμπρο. Ευχαριστούμε να δοκιμάσω και υπομείνω το σκληρότερο θάνατο εάν λείψω εξ όλων των άνωθεν υποσχέσεών μου ή εάν γίνω επίορκος ή προδότης ή επίβουλος κατά των ομογενών μου και κατά των εταίρων της πατρίδος. Το Δεκέμβριο του 1819 φτάνει στα Χανιά από την Τζιά ο Βαρνάβας Πάγκαλος, κριτικής καταγωγής, και μοιεί πολλούς από τους πιο επιφανείς Κρήτες αγωνιστές. Ανάμεσά τους, ο επίσκοπος Κισάμου Μελχισεδέκ Δεσποτάκης, ο κρυπτοχριστιανός της Μεσαράς Μιχαήλ Χουσέιν Κορμούλης και ο ηγούμενος της Μονής Πρέβελη Μελχισεδέκ Τσουδερός. Ένας άλλος απόστολος της φιλικής εταιρείας ήταν ο ιεροδιάκονος Καλίνικος Οδεριέος, ο οποίος οργάνωσε αλληλοδιδακτικό σχολείο στα Χανιά. Εσύστησε δε και αδελφούς της φιλικής εταιρείας, τους σημαντικότερους της πόλεως, όπως γράφει ο Ζαχαρίας Πρακτικίδης. Περί τους 100 από τους επιφανέστερους Κρήτες είχαν μοιηθεί στον Ιερό Σκοπό λίγο πριν την έναρξη της Επανάστασης, όπως μας αποκαλύπτει ο ερευνητής Στέριος Μανουράς. Φεβρουαρίου 1821, Μολδαβία. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, στρατηγός του Ρωσικού στρατού και αρχηγός της φιλικής εταιρείας από τον Απρίλιο του 1820, περνά τον ποταμό Προύθο μαζί με μια ομάδα ενόπλων και αρχίζει την επαναστατική του πορεία. «Η ώρα ήλθεν, ο άνδρες Έλληνες». Έτσι αρχίζει η επαναστατική προκήρυξη μάχου υπερπίστεως και πατρίδος, που κυκλοφόρησε στις 24 Φεβρουαρίου στο Ιάσιο. Την ίδια μέρα, σε επιστολή του προς τον αυτοκράτορα της Ρωσίας Αλέξανδρο τον Πρώτο, από τον οποίο ζητούσε στήριξη, έγραφε: «Η Πελοπόννησος και το Αιγαίο κινούνται, η Κρήτη ανθίσταται». Η αναφορά του αρχηγού της φιλικής εταιρείας στην Κρήτη επιτρέπει να υποθέσουμε ότι τουλάχιστον οι Κρήτες φιλικοί γνώριζαν ότι ο εθνικός ξεσηκωμός άρχισε και ασφαλώς τέθηκαν σε κίνηση. Στο πλευρό του Αλέξανδρου Υψηλάντη, στις μάχες που ακολούθησαν στη Μολδαβία μέχρι το Σεπτέμβριο του 1821, πολέμησαν πολλοί Κρήτες. Ανάμεσά τους οι Χατζηγιώργης Κελαϊδής, Σταύρος Αμυράς, Γιάννης Αμυράς, Γιάννης Καβρός, Γιώργης Κούργελης, Αντώνης Μεδιδόνης, Χατζησταύρος, Γιώργης Ψιλοδασκαλάκης, Μάρκος Καλούδης. Όταν έφτασε στην Κωνσταντινούπολη η είδηση για το κίνημα του Υψηλάντη, η αντίδραση του Σουλτάνου Μαχμούτ του Δεύτερου υπήρξε βιαία μέχρι μανίας και η οργή του αγρία κατά των αχαρίστων Ραγιάδων. Ο τουρκικός όχλος ξέσπασε σε διωγμούς και απαγχωνισμούς κατά των χριστιανών στην Κωνσταντινούπολη, στη Σμύρνη και σε άλλες πόλεις.
Ο Πατριάρχης Γρηγόριος ο Πέμπτος, κάτω από ασφυκτικές πιέσεις της υψηλής πύλης και για την αποτροπή γενικής σφαγής των χριστιανών, αφόρησε τον Αλέξανδρο Υψηλάντη. Όμως οι βιαιοπραγίες, οι ομότητες και οι εμπρισμοί των χριστιανικών περιουσιών δεν στάθηκαν ικανές να σβήσουν την επαναστατική φλόγα που πυρπόλησε όλη την Ελλάδα. Μάν, 17 Μαρτίου. Στο ναό των ταξιαρχών στην Αρεόπολη ευλογήθηκαν τα μανιάτικα όπλα. Ένα σώμα μανιατών οπλοφόρων υπό τον Ηλία Μαυρομιχάλη ξεκίνησε για την Καλαμάτα. Εκεί ενώθηκαν με 2.000 επαναστάτες υπό τον Κολοκοτρώνη, τον Παπαφλέσσα και άλλους και κατέλαβαν την πόλη στις 23 Μαρτίου. Από την Τατάρνα της Ακαρνανίας ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, είσαι τον πρώτων της επαναστάσεως αθλητών, σάλπιζε «Στάρματα αδέρφια, ή να ξεσκλαβωθούμε ή όλοι να πεθάνουμε». Στην Κρήτη, η έναρξη της Επανάστασης φαινόταν αντικειμενικά αδύνατη. Ο χριστιανικός πληθυσμός αριθμούσε 160.000 έναντι 130.000 μουσουλμάνων. Ο ιστορικός Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος συγκρίνει και τις στρατιωτικές αναλογίες. Στην Πελοπόννησο, οι Τούρκοι, μη διακρινόμενοι επί γενναιότητοι, ήσαν εν όλο 12.000, ενώ οι Έλληνες 30.000. Οι Τούρκοι της Κρήτης αντιθέτως ήσαν μαχημότατοι και παρέταξαν 20.000 πολεμιστάς, ενώ οι Κρήτες δεν παρέταξαν ποτέ πλείωνας των 3.000. Εν Πελοποννήσω υπήρξεν ίσπασας και αυτός απουσιάζον. Αντιθέτως η Κρήτη κατήχε το υπό τριών τιούτων καθημένων επί του τραχύλου αυτής. Η ιστορία δεν παρουσιάζει καθόλου την τουρκοκρατία ανάλογων φαινόμενων καταδυναστεύσεως αλλού πουθενά όσον εις την Κρήτη, συμπληρώνει ο έτερος ιστορικός Διονύσιος Κόκκινος. Η οδυνηρή εμπειρία των Σφακιανών από το ξεθεμέλιωμα των χωριών τους το 1770 ήταν σχετικά νοπή. Οι νεαροί τότε συμπολεμιστές του Δασκαλογιάννη ήταν οι τωρινοί ηγέτες των Σφακίων. Πιο σοφοί όμως, πιο προσεκτικοί και επιφυλακτικοί. Όταν τα Σφακιανά καράβια έφεραν στα λιμάνια τους την είδηση ότι η Επανάσταση γενικεύθηκε στην Πελοπόννησο, οι Σφακιανοί γνώριζαν ότι έπρεπε να πάρουν πρωτοβουλίες. Μεγάλη Πέμπτη, 7 Απριλίου 1821. Η άτυπη βουλή των Σφακιανών γερόντων συνήλθε στη δυσπρόσιτη παραλία Γλυκά Νερά. Σκέφτηκαν όλες τις επιπτώσεις. Γνώριζαν όμως, γράφει ο Βασίλειος Ψηλάκης, ότι μόνα τα Σφακιά έπρεπε να αποδηγετεί σωσήν των άλλων της νήσου ελληνικών λαών εις την δυσχερεστά την εξέγερση. Η Επανάσταση σεν Κρήτη είναι εκ των όνου κάνευ. Οι μαντατοφόροι των Σφακιανών έφεραν το μήνυμα από τα Γλυκά Νερά σε όλους τους χαΐνιδες της Κρήτης. Από το κρυσφύγετο του Αντώνη Σαρή, του ονομαστού Σαρή Δαντώνη στον Ομαλό και του Γιάννη Πλάτζιου στους Λάκους μέχρι τα λιμέρια του Οκίποδα Μανώλη Καζάνη στα Λασιθιώτικα βουνά. Στο Θέρισο, στα αδέρφια Βασίλειο, Ιωάννη και Στέφανο Χάλη. Στους Κισαμιώτες, Ελληνιώτες και Αποκορονιώτες οπλαρχηγούς Ιάκωβο Κουμή, Μανούς Σύφη, Θοδωρή Ξενάκη, στα αδέρφια Γρηγόρη και Γιώργη Δαμινό, στο Σύφακα, στα αδέρφια Αντώνη και Αποστόλη Περάκη, Υπενέση, στον Παπαδανδρέα, στον αναγνώστη Σκορδίλη, στον Νικόλα Γιάνναρη και στους άλλους. Οι ηγούμενοι και μοναχοί από τα μοναστήρια, οι έμποροι Κωστής Γερακάκης και Γιάννης Κουβαρίτης, ο γιατρός Ρενιέρης, ο επίσκοπος Μελχισεδέκ Δεσποτάκης, ο ιεροδιάκονος Καλίνικος, ήταν μερικοί από τους πολλούς χανιώτες κληρικούς και λαϊκούς
που ανταποκρίθηκαν αμέσως. Στις επαναστατικές εστίες του Αγίου Βασιλείου νοτιοδυτικά του Ψιλωρίτη, το κάλεσμα των Σφακιανών συνέγειρε τους μοναχούς και τον ηγούμενο της μονής Πρέβελη Μελχισεδέκ Τσουδερό και τα αδέρφια του Γιάννη και Γιώργη, το Γιάννη Μοσχοβίτη Σταμάρη, το Μανώλη Ρουστικιανό, το Γιάννη Σακοράφο, το Γρηγόρη Σαουνάτσο, το Μιχάλη Σκορδίλη, το Γιάννη Δρουλίσκο, το Γιώργη Καλέργη, το μεγαλέμπορο Γιάννη Δαμβέργη στα Ρεθιμιώτικα, τον Κυριάκο Σγουρό και το Μιχάλη Μαυρογιάννη ή Μελίτακα στο Μιλοπόταμο. Στη βόρεια πλευρά του Ψιλωρίτη, οι Ανογιανοί Φιλικοί και οι Χαΐνιδες, σαν έτοιμοι από καιρό, μπήκαν αμέσως στο χορό της επαναστατικής προετοιμασίας. Ο Βασίλης Μπόκος, ο Σταυρούλης Νιώτης, ο Σταύρος Ξετρίπης, ο Γιάννης Πλεύρης, ο Παπαδομανώλης Δακανάλης, ο Σταύρος Μανουράς ή Πυρπυρής, ο Αναγνώστης Κουλάς, ο Γρηγόρης Πιθούρης μαζί με τους φίλους και συνεργάτες τους Γιάννη Παλμέτη από το Καμαράκι και Μιχάλη Βλάχο από τις Γωνιές. Στη Μεσαρά όλοι οι οπλαρχικοί συσπυρώθηκαν γύρω από τη μεγάλη οικογένεια των Κουρμούλιδων με επικεφαλής τον πρώτο καπετάνιο Χουσέιν Μιχαήλ Κουρμούλη. Γύρω του ο γιος του Δημήτριος, ο αδελφός του Γιώργης με το γιο του καπετάν Μανώλη Κουρμούλη, ο καμπιτομαθιός από την Αγία Βαρβάρα, ο νεαρός τότε Μιχάλης Κόρακας από την Πόπια, ο Φραγιάς Μαστραχάς από τη Γέργερη, ο Ιωάννης Μαρκάκης, ο θρυλικός ξοπατέρας, ο Γιάννης Στεφανάκης, η Σκουντής από το Σίβα, ο Νικόλας Τσακύρης, ο Αντώνης Χελιδόνης από τη Γρηγοριά, ο Αποστόλης Ψωμαδάκης από το Τιμπάκι, ο Αποστόλης Καρατάρης από τα Βασιλικά Ανόγια, ο Γιώργης Λαδούκος από τα Ντισκάρη. Από τα Βορίζα, τη νότιο-ανατολική ρίζα του Ψιλωρίτη, ο Κωνσταντής Λέκας, ο Νικόλας Μαλικούτης, ο Γιώργης Ρωμάνος. Στα Ηρακλειώτικα κινητοποιούνται τα αδέρφια Γιώργης και Μανώλης Μακατούνης, ο Γιάννης Ξυλούρης και ο Γιώργης Γιαμαλής από τον Κρουσόνα, ο Γιώργης Καλαμαράς, τα αδέρφια Δημήτριος, Φραγκιός και Νικόλαος Λιμπρίτης από τον Αγιο Θωμά, ο δάσκαλος Ζαχαρίας Πρακτικίδης από το Μουχτάρο, ο Στυλιανός Χατζηδάκης και ο έμπορος του Ηρακλείου Δημήτρης Φλαμπουριάρης. Στα Λασιθιώτικα, γύρω από τον πρωτοκαπετάνιο της δίκτης Μανώλη Καζάνη από το Μαρμακέτο, κινούνται ο Μουρέλο Μανώλης, ο Βασιλογιώργης, ο Ιεραπετρίτης Φραγκιός Τσαντιράκης, ο Φούσκης, ο Μιχάλης Μαγουλάκης, ο Άλεξο Μανώλης, ο Βιανίτης Αναγνώστης Σημιανός και άλλοι. Λουτρός Φακίων, Παρασκευή, 15 Απριλίου 1821. Το γενικό προσκλητήριο των Σφακιανών γερόντων ανταποκρίθηκε ό,τι εκλεκτότερο είχε να επιδείξει η Κρήτη σε νου και παλικαριά για να εγκρίνει την απόφαση των γλυκών νερών, γράφει ο Πάρης Κελαϊδής. Εδώ επικυρώθηκε η βούληση όλης της Κρήτης να ξεκινήσει η επανάσταση κατά των Τούρκων. Συστήθηκε πολιτική αρχή του αγώνα η Καγκελαρία των Σφακίων από τους Σφακιανούς πρόκριτους Γιώργη Μωράκη, Χατζηγιάννη Πολιουδάκη, Σύφη Παπαδάκη, Ανδρέα Κρυαρά, Ρούσο Βουρδουμπά, Αναγνώστη Ψαρουδάκη. Ο Δημήτρης Φλαμπουριάρης ορίστηκε γραμματέας. Καταμετρήθηκαν τα όπλα. Μάρτυρας, ο συμμέτοχος και απομνημονευματογράφος των γεγονότων Καλίνικος Κρητοβουλίδης. Τα πολεμοφόδια των ήσαν καταρχάς μόνον 4 κονταβαρελάκια πυρίτιδα ή τι οκάδες 360. Μετρητά προς τούτης ήσαν τα όπλα, ουχή βεβαίως πλειότερα των 1200, εξών μεν σφακιανών ήσαν περί τα 800. Έγινε ο πρώτος έρανος με συγκινητική συμμετοχή και έφυγαν καράβια με έμπιστους για να αγοράσουν και να φέρουν όπλα και πυρομαχικά. Δεκάδες μοναστήρια πρόσφεραν χρυσά και αργυρά σκεύη για να ρευστοποιηθούν. Χιλιάδες εύποροι πολίτες πρόσφεραν ό,τι είχαν αποταμιεύσει προς ίδιαν χρήση. Στις 10 Μαΐου στα Χανιά, στο Ναό των Αγίων Αναργύρων, ο Χουσέιν Μιχαήλ Κουρμούλης αποκάλυψε τη χριστιανική του πίστη και πέρασε φανερά πλέον στην Επανάσταση.
40 μέρες κράτησαν στο λουτρό οι οργανωτικές προετοιμασίες και οι πολιτικοί σχεδιασμοί για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Παιδιά, κοιτάνε η μαζονιά στο σφατιανό τον κάμπο, στην Παναγιά τη Θημιανή που είναι στις Κομιτάδες. Σύναξη κάνουν οι αρχηγοί. Χιλιάδες οπλοφόροι ορκίζονται στην Παναγιά στον πόλεμο να μπούσει. Φωτιά να δώσουν στην Τουρκιά. Κυριακή 29 Μαΐου. Θημιανή Παναγία. Εδώ, σε μια μεγάλη σύναξη, ο λαός της Κρήτης ενέκρινε τις αποφάσεις των ηγετών του. 10 σφακιανοί οπλαρχηγοί μπήκαν επικεφαλής στα 8 πολεμικά μέτωπα που ξεκινούσαν σε όλη την Κρήτη. Ο αναγνώστης Παναγιωτάκης στην Κηδονία. Ο Ανδρέας Φασούλης και ο Μανούσος Βαρδουλάκης γύρω από τα Χανιά. Ο Κωστοπόλος στον Αποκόρονα. Ο αναγνώστης Πρωτοπαπαδάκης στην περιοχή του Γενίτσαρου Αλιδάκη. Ο εγγονός του Δασκαλογιάννη Γιώργης Δασκαλάκης, ο περίφημος Τσελεπής στην Κίσαμο και στο Σέλινο. Ο αναγνώστης Μανουσέλης στα Ρεθεμιώτικα. Ο Γιώργης Δελγιανάκης στα Μάρη. Η Ρούσος Βουρδουμπάς και Γιώργης Πολογιωργάκης στα Ηρακλειώτικα. Όλοι οι υπόλοιποι διακεκριμένοι τοπικοί οπλαρχηγοί, οι κατομερίτες, ορίστηκαν να ακολουθούν και να παραστέκουν τους επικεφαλείς. Οι κάτοικοι της νήσου Κρήτης, πλήρης από το ευγενές της ελευθερίας αίσθημα, έλαβαν κατά της Οθωμανικής τυραννίας τα όπλα περί τας 14 του μηνός Ιουνίου, ενέτη 1821. Μας πληροφορεί η πρώτη προκήρυξη της Γενικής Συνέλευσης των Κρητών. Κι ας γράφει αδίκως και ψευδός, ο εισπλάνινε βρισκόμενος ιστορικός Σπυρίδων Τρικούπης, ότι οι κάτοικοι της Κρήτης και οι επί των παιδινών και οι επί των ορεινών τόπων δεν εσύστησαν παντάπασιν. 14 Ιουνίου, πρώτη νικηφόρα μάχη των επαναστατών στο Λούλο Κηδονίας. Νέες νίκες σε σφοδρές μάχες στα Κεραμιά, στη Μαλάξα, στον Αποκόρονα. Οι τουρκικοί πληθυσμοί εγκαταλείπουν την Ήπεθρο και κλείνονται στο κάστρο των Χανίων. Στις 15 Ιουνίου ο Λατίφ Πασάς υπέστη πανολεθρία τους λάκους Κηδονίας όταν με 5.000 άντρες προσπάθησε να καταλάβει ένα από τα επαναστατικά κέντρα, το Θέρισο. Οι Τούρκοι είχαν 500 νεκρούς και στη φυγή τους εγκατέλειψαν εφόδια και οπλισμό. Ανάλογα γεγονότα και στα Ρεθεμιώτικα. Ένα τουρκικό εκστρατευτικό σώμα που κινήθηκε κατά των Σφακίων υπέστη δεινή ήττα από τους Ρεθεμιώτες στα Ρούστικα και στον Άγιο Κωνσταντίνο και διαλύθηκε. Οι γενίτσαροι αρχηγοί των Τούρκων Γλυμίδης και Κουντούρης σκοτώθηκαν. Την ίδια μέρα οι επαναστάτες κατανίκησαν τους σκληροτράχυλους αμπαδιώτες Τούρκους του Αμαρίου. Από τα Λάφυρα οπλίστηκαν πολλοί άοπλοι. Στις περιοχές του Ηρακλείου η επανάσταση είχε επίκεντρο τη Μεσαρά, όπου κυριαρχούσε ο Μιχαήλ Κουρμούλης. Με τις πρώτες μάχες, οι Τούρκοι περιορίστηκαν στα επαρχιακά φρούρια και στο Μεγάλο Κάστρο. Η εκδίκηση των Τούρκων υπήρξε σκληρή και βιαιή σε όλη την Κρήτη. Στις 17 Μαΐου, στα Χανιά, απαγχώνησαν τον επίσκοπο Κισάμου Μελχισεδέκ Δεσποτάκη και τον ιεροδιάκονο Καλίνικο τον Βεριαίο. Τετρακόσιοι χριστιανοί σφαγιάστηκαν στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων. Λαϊλατήθηκαν μοναστήρια και σκοτώθηκαν ηγούμενοι και μοναχοί. Ίδια εκδικητικότητα και στο Ρέθυμνο. Ο επίσκοπος Γεράσιμος Περδικάρης, ή Κοντογιαννάκης, απαγχωνίστηκε. Η Μονή Τοπλού στην Ανατολική Κρήτη λαϊλατήθηκε και μοναχοί σφαγιάστηκαν. Στο χωριό Τουρτούλη της Σιτίας ο φοβερός γενίτσαρος Αφεντάκης συγκέντρωσε 300 άοπλους χριστιανούς τους οποίους απέκτηνε δίκην κτηνών άπαντες, γράφει ο Καλίνικος Κρητοβουλίδης. Οι βιαιότητες όμως των Τούρκων κορυφώθηκαν στο Μεγάλο Κάστρο.
Στις 23 Ιουνίου ένα τουρκικό πλοίο έφερε την είδηση για τις βιοπραγίες στην Κωνσταντινούπολη και τον απαγχωνισμό του Πατριάρχη Γρηγορίου του Πέμπτου. Αυτό ήταν το έναυσμα για τους πάνωπλους Τούρκους. Το επόμενο πρωί, 24 Ιουνίου, έσφαξαν το Μητροπολίτη Κρήτης Γεράσιμο Παρδάλη και τους επισκόπους Κνωσού Νεόφυτο, Χερσονήσου Ιωακήμ, Λάμπης και Σφακίων Ιερόθεο, Σιτίας Ζαχαρία και Διοπόλεως Καλίνικο. Όλη την ημέρα ο εξαγριωμένος τουρκικός όχλος και οι γενίτσαροι έσφαζαν και λαϊλατούσαν την πόλη του Μεγάλου Κάστρου. Μόνο οι έντονες διαμαρτυρίες των υποπροξένων της Αγγλίας και της Γαλλίας στο Σερίφ Πασά απέτρεψαν το γενικό αφανισμό των χριστιανών. Σε 800 υπολογίζονται οι σφαγιασθέντες, ανάμεσά τους και ο λόγιος γιατρός Ιωάννης Λευθεραίος. Ήταν η μεγαλύτερη σφαγή που γνώρισε η Κρήτη και έμεινε στη μνήμη των χριστιανών ως ο μεγάλος αρπεντές του Ηρακλείου. Στις 4 Ιουλίου, μερικές δεκάδες κρητικοί που διασώθηκαν από τη Μολδαβία πέρασαν υπό τον ατρόμητο Χατζηγιώργη και Λαϊδί στην επαναστατημένη Σάμο από την Έφεσο με τη συνδρομή του φιλικού Παναγιώτη Ζερβουντάκη. Μαζί με τους αμιώτες μαχητές του Λυκούρκου Λογοθέτη απέκρουσαν την εισβολή των Τουρκαλβανών του Καρά Αλή και κράτησαν ελεύθερο το νησί. Ο Ιούλιος του 1821 έφερε πολλά δεινά στην Κρήτη. Οι Τούρκοι γνώριζαν καλά πως αν δεν καταστρέψουν τα σφακιά θα ήταν αδύνατο να καταπνίξουν την Κρητική Επανάσταση. Ο αρχιστράτηγος της Κρήτης, Σερίφ Πασάς του Ηρακλείου, εκστρατεύει με 8.000 άντρες κατά των σφακίων. Αναχαιτίζει τις αντιστάσεις στο Ρέθυμνο. Εισβάλλει και ερημώνει τον Αποκόρονα. Οι καταστροφές ανεκδίηγητες. Θηριωδίες, ομότητες, εχμαλωσίες. Ξεπέρασαν τους 3.000 οι νεκροί, γυναικόπαιδα και γέροντες. Μόνο στις 19 Αυγούστου οι επαναστάτες αναχέτησαν σε αιματηρή μάχη στο Θέρισο την τουρκική προέλαση. Εδώ σκοτώθηκε ο Στέφανος Χάλης. Με αλλεπάλληλες δραματικές εκκλήσεις, οι Σφακιανοί ζητούσαν βοήθεια από τους Πετσιώτες, που όμως δεν έφτασε ποτέ. Τον ίδιο μήνα, στο σπήλαιο Κρυονερίδας, στο χωριό Βαφέ του Αποκόρονα, οι Τούρκοι έπνιξαν 130 γυναικόπαιδα. Τέλος Αυγούστου, ο Οσμάν Πασάς του Ρεθύμνου εισβάλλει χωρίς καμία αντίσταση στα σφακιά. Νέα καταστροφή, ανάλογη με εκείνη του 1770. Χιλιάδες άμαχοι είχαν καταφύγει για προστασία στα σφακιανά χωριά. Ο Κρητοβουλίδης κάνει σκληρή κριτική στους σφακιανούς οπλαρχηγούς. Τους κατηγορεί για απρονοησία, ολιγορία και ολέθρια συμφωνία μεταξύ τους, γιατί δεν υπερασπίστηκαν τα σφακιά και άφησαν τους άμαχους αβοήθητους. Σεπτέμβριος, Οκτώβριος. Τα σφακιά διαλυμένα, βαρύ και οξυμένο κλίμα. Πάθη φιλοδοξίες και ποικίλες αντιθέσεις αναζωπυρώνονται. Οι κατομερίτες οπλαρχηγοί δεν αναγνωρίζουν πλέον την πρωτοβουλία στους φακιανούς. Είναι φανερό πως λείπει μια στιβαρή, ενιαία κεντρική πολιτική και στρατιωτική διοίκηση. Οι Κρήτες ζήτησαν από τον εκπρόσωπο της Επαναστατικής Αρχής στην Πελοπόννησο, Δημήτριο Υψηλάντη, να διορίσει αρχηγό, εις τον οποίον να υποταχτούν μεταξύ των ερίζοντες και ουδένα υπέρτερων του άλλου αναγνωρίζοντες Κρήτες οπλαρχηγοί. Την ίδια περίοδο φτάνουν στο Λουτρό περί τους 200 μαχητές της Σάμου μαζί με άλλους Κρήτες και μη, οι οποίοι προσθέτουν νέο θάρρος. Τελικά ο Υψηλάντης έστειλε γενικό έπαρχο και αρχιστράτηγο της Κρήτης τον Μιχαήλ Κομνηνό Αφεντούλεφ. Ο Αφεντούλιος, Έλληνας από τη Ρωσία, που αυτοπροβάλλονταν ως απόγονος των Κομνηνών και υπότης της Μάλτας, φτάνει αρχές Νοεμβρίου στο Λουτρό. Οι κρητικοί τον υποδέχτηκαν με χαρά και σεβασμό.
Δυστυχώς ο Αφεντούλιεφ προσπάθησε να προσετεριστεί ορισμένους οπλαρχηγούς, μοιράζοντας στρατιωτικά αξιώματα. Αυτό όξινε τις αντιθέσεις και οδήγησε σε βαθιά κρίση τον κριτικό αγώνα. Θλιβερό γεγονός που συγκλώνησε πολλούς ήταν η δολοφονία του εύτολμου οπλαρχηγού Αντώνη Μελιδόνη από τον Ρούσο Βουρδουμπά. Το τέλος του 1821 και η αρχή του 1822 σημαδεύτηκαν από ένα γεγονός πανελλήνιας σημασίας. Στις 20 Δεκεμβρίου στην Επίδαυρο Πιάδα συγκεντρώθηκαν 59 εκπρόσωποι του επαναστατημένου έθνους και κήρυξαν ότι οι νεότεροι Έλληνες παλιγενούν την Ελλάδα. Η Εθνική Συνέλευση της Επιδαύρου ψήφισε στις 15 Ιανουαρίου 1822 το πρώτο Σύνταγμα της Ελλάδας και εξέλεξε βουλευτική και εκτελεστική αρχή. Ο Αφεντούλιεφ ασφαλώς ήταν γνώστης αυτών των εθνικών πολιτικών διεργασιών. Έστειλε Κρήτες πληρεξούσιους στην Πελοπόννησο, οι οποίοι για διάφορους λόγους δεν μετέβησαν στην Επίδαυρο. Έτσι η Κρήτη δεν εκπροσωπήθηκε στην Εθνοσυνέλευση, μη έχοντας βουλευτάς εν την πρώτη Πανελληνία Βουλή. Πολλοί αποδίδουν την απουσία αυτή σε δόλιους σκοπούς του Αφεντούλιεφ. Μέσα Μαρτίου του 1822 κατεβαίνει στην Κρήτη ένας από τους πιο ένθερμους φιλέλληνες, ο Γάλλος Χριστόφορος Βαλέστρα. Οργανωτικός και στρατιωτικός νους, είχε προσφέρει πολλά στην Πελοπόννησο. Πίστευε πως η Επανάσταση έχει ανάγκη από ένα φρούριο ως διοικητική και επιχειρησιακή βάση. Πείθη τον Αφεντούλιεφ και περί τα τέλη Μαΐου πολιορκεί με 3.000 επαναστάτες στο Ρέθυμνο. Η νίκη του σχεδίου του Γάλλου στρατιωτικού ήταν βεβαία κατά τον Κρητοβουλίδη, αν η διχόνοια των οπλαρχηγών δεν το υπονόμευε. Το τέλος αιματηρό. Περισσότεροι από 100 Κρήτες σκοτώθηκαν, μεταξύ τους και ο Βαλέστρα, τον οποίο αποκεφάλισαν οι Τούρκοι. Τέλη Απριλίου, απεσταλμένος από το εκτελεστικό σώμα της Ελλάδος, φτάνει στην Κρήτη ο Πέτρος Ομυρίδης Σκυλίτσης. Σκοπός της αποστολής του η εναρμόνιση της Κρήτης με το συνταγματικό καθεστώς της Επιδαύρου. Παρά τις αντιδράσεις του Αφεντούλιεφ, ο Σκυλίτσης συγκαλεί στις 11 Μαΐου στον απόϊχο της ήττας των επαναστατών στη Μαλάξα Γενική Συνέλευση των Κρητών στους Αρμένους από Κορώνη. Η συνέλευση ψήφισε την προσωρινή πολιτεία της νήσου Κρήτης, στην οποία αναγνωριζόταν η πολιτική εξουσία της ελληνικής κυβέρνησης στην Κρήτη. Διόριζε επίσημα τον Αφεντούλιεφ Γενικό Έπαρχο, αλλά μοιραζόταν την πολιτική εξουσία με το Γενικό Γραμματέα και 5 φροντιστές. Η απορρόφηση μεγάλου όγκου τουρκικών στρατευμάτων στην υπηρετική Ελλάδα αποδυνάμωσε μια αποτελεσματική τουρκική δράση στην Κρήτη. Ο Σουλτάνος Μαχμούτ αναγκάστηκε να ζητήσει βοήθεια από τον αντιβασιλιά Μοχαμέτ Αλή της Αιγύπτου. Αυτός, προσβλέποντας σε μόνιμη κατοχή της Κρήτης, δέχτηκε την πρόταση. Στις 29 Μαΐου 1822, 114 αιγυπτιακά πλοία αποβιβάζουν στη Σούδα 10.000 τουρκοαιγύπτιους στρατιώτες, υπηκό και πολεμοφόδια. Επικεφαλής ο Χασάν Πασάς, γαμπρός του Μοχάμετ Αλή. Η πολιτική ηγεσία της Κρήτης δηλώνει τραγική άγνοια για το γεγονός. Την ίδια μέρα, ο Ομυρίδης Σκυλίτσης, σε επιστολή του προς τον Υπουργό Εσωτερικών Ιωάννη Κολέτη, αναφέρεται σε άσχετα θέματα. Αλλά και ο Αφεντούλιεφ, μόλις 5 ημέρες αργότερα, στις 2 Ιουνίου, ενημερώνει τον Κολέτη για τον Αιγυπτιακό κίνδυνο. Ο Χασάν Πασάς κινήθηκε ταχύτατα. Αρχές Ιουνίου προσβάλλει το οχυρό των επαναστατών στη Μαλάξα. Οι επαναστάτες άντεξαν τις επιθέσεις. Όμως οι ασυμφωνίες και η έλλειψη κοινής δράσης ματέωναν κάθε ελπίδα να αντιμετωπιστούν οι Αιγύπτιοι. Την ίδια περίοδο οι Τουρκοαιγύπτιοι με συντονισμένο σχέδιο αναπτύσσουν τη στρατιωτική τους δράση για να καταστήλουν την Επανάσταση. Το σχέδιο προέβλεπε επιχειρήσεις του Χασάν Πασά στη Δυτική Κρήτη και του Σερίφ Πασά στην Ανατολική. Στη
Στην Εσαρά, οι οπλαρχηγοί υπό τον Μιχαήλ Κουρμούλη επιτέθηκαν στο Τιμπάκι, όπου είχαν στρατοπεδεύσει 2.000 Τούρκοι, οι οποίοι, επειδή φοβήθηκαν ότι είχαν περικυκλωθεί, συμφώνησαν ανακοχή και εγκατέλειψαν την περιοχή. Οι οπλαρχηγοί εποφελήθηκαν και κατέλαβαν όλη την νοτιοανατολική ρίζα του Ψιλορίτη. Αρχές Ιουλίου, ο Σερίφ Πασάς εκστρατεύει με 2.000 άντρες με σκοπό να κτυπήσει τα Ανόγια, ισχυρό επαναστατικό κέντρο του Μιλοποτάμου και του Μαλεβιζίου. Οι επαναστάτες αποσύρθηκαν στα λιμέρια τους και ο πληθυσμός κρύφτηκε στις σπηλιές και στα μητάτα. Οι Τούρκοι κατέστρεψαν τη μονή της Αγίας Ειρήνης στον Προυσώνα. Και ανελθόντες επί της είδης, κατερήμωσαν διαπυρός όλων των χωρίων των Ανογιανών, ελεηλάτησαν δε και εφώνευσαν πολλούς των απολέμων. Οι Ανογιανοί, για να εκδικηθούν την καταστροφή του χωριού τους, κατευθύνθηκαν στο στρατόπεδο του Σερίφ Πασά στον Άγιο Μύρονα, συνεπικουρούμενοι από κουρσανιώτες και σφακιανούς. Εναντίον τους κινήθηκαν 400 περίπου Τουρκαλβανοί. Οι επαναστάτες τους παρέσυραν στον Κρουσόνα και σε σφοδρότατη μάχη σκοτώθηκαν πολλοί Τουρκαλβανοί. Οι υπόλοιποι εγκλωβίστηκαν στην εκκλησία του χωριού, όπου εξοντώθηκαν από τους κρουσανιώτες. Τέλη Ιουλίου, ύστερα από ενέργειες του Αφεντούλιεφ, ο Στέφανος Βασιλόπουλος έφερε 900 όπλα, δωρεά του ψαριανού Βαρβάκη. Με αυτά εξοπλίστηκαν οι άοπλοι επαναστάτες του Λασιθίου και άρχισαν νέες πολεμικές επιχειρήσεις στις ανατολικές επαρχίες. Στις δυτικές επαρχίες, ο Χασάν Πασάς κατάλαβε ότι η καταστολή της Επανάστασης δεν ήταν εύκολο έργο. Αποφυλάκησε τον επίσκοπο Κιδωνίας και τον εξανάγκασε να εκδώσει ποιμαντική εγκύκλιο με την οποία ζήτησε από τους επαναστάτες να καταθέσουν τα όπλα. «Εμείς εκάμαμεν σταθεράν απόφασιν ή με τα όπλα να αποθάνομεν όλοι, ομού, ή να απαλλαχθόμεν τη αύτης φρικτής τυραννίας. Όθεν και παρακαλούμεν του λοιπού να μην μας γράψετε περί τούτου. Ούτε την ευχή σας ζητούμεν, ούτε την κατάρα σας φοβούμεθα», του απάντησε ο Βασίλειος Χάλης. Την άρνηση των επαναστατών να υποταχθούν, ο Χασάν Πασάς απάντησε με μια εκστρατεία γενικών εκαθαρίσεων. Αρχές Αυγούστου εισβάλλει στην Κηδονία. Ερημώνει και κατακαίει τους Λάκους και του Θέρισο. Στις επιχειρήσεις χάνει 600 άνδρες. Συνεχίζει και καταστρέφει τον Αποκόρονο. Περνά στο Μιλοπόταμο και στρατοπεδεύει στο μοναστήρι του Χριστού στη Χαλέπα. Στις 15 Αυγούστου, ο νεόφυτος οικονόμος και Εμμανουήλ Αντωνιάδης γράφουν στον Ιωάννη Πολέτη και του εξηγούν την ανάγκη διορισμού νέου στρατηγού. Στις 28 Αυγούστου και ο Αφεντούλιεφ γράφει στον Κολέτη που δηλώνει την κρισιμότητα της κατάστασης και την επιθυμία του να παραιτηθεί. Στις 30 Αυγούστου ο Χασάν Πασάς υπέστη σφοδρή επίθεση στη Χαλέπα από Ανογιανούς και άλλους μιλοποταμίτες επαναστάτες και του προκάλεσαν μεγάλες απώλειες. Την επόμενη μέρα στο Σκλαβόκαμπο δέχτηκε νέα επίθεση που εξελίχθηκε σε πολύωρη πολύ νεκρή μάχη. Παρά τις απώλειες, ο Χασάν συνεχίζει ανατολικά. Οι επαναστάτες κλείνουν στην πεδιάδα Ηρακλείου τα περάσματα για το Λασίθι. Ο Χασάν εισβάλλει από τη Βιάνο. Τέλειο Οκτωβρίου, περνά στην Ιεράπετρα και με κυκλική κίνηση από το οροπέδιο του Καθαρού, που ήταν αφύλακτο, εισβάλλει στο οροπέδιο Λασιθίου. Από όπου περνά κατακαίει, καταστρέφει, ερημώνει. Ενώ ο Χασάν προελάβνει στην Ανατολική Κρήτη, ο Αφεντούλιεφ δεν στάθηκε ικανός να ελέγξει την κατάσταση. Οι διχόνοιες και οι αντιθέσεις μέσα στην πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της Επανάστασης κορυφώνονται. Ο Γενικός Γραμματέας της Καγκελαρίας, νεόφυτος οικονόμος και οι φροντιστές, όπου κυριαρχούσαν οι Σφακιανοί, συνέλαβαν στις 13 Νοεμβρίου και φυλάκισαν τον Αφεντούλιεφ με βαριές κατηγορίες. Η περίοδος Αφεντούλιεφ από τον Νοέμβριο του 1821 μέχρι τον Νοέμβριο του 1822 υπήρξε αναμφισβήτητα η ενδοξότερη της Κρητικής Επανάστασης, γράφει ο καθηγητής Θεοχάρης Δετοράκης.
Στις 28 Νοεμβρίου, οι Κρήτες πληρεξούσιοι ζητούν από την κεντρική διοίκηση να διορίσει τον Ιδραίο καπετάνιο Μανώλη τον Μπάζη στη θέση του Αφεντούλιεφ. Το 1823 βρίσκει την Κρητική Επανάσταση στην πιο κρίσιμη φάση της. Το Φεβρουάριο, ο Χασάν Πασάς που παραχήμαζε στο Μεραμπέλο πολιόρκησε το σπήλαιο της Μιλάτου. Εδώ είχαν καταφύγει περισσότεροι από 2.000 περίπου γυναικόπαιδα και γέροντες με ελάχιστους οπλοφόρους. Ύστερα από κανονιοβολισμούς 15 ημερών, οι άμαχοι παραδόθηκαν. Ακολούθησαν απίστευτες σκηνές ομότητας και θηριωδίας. Οι περισσότεροι σφαγιάστηκαν και οι υπόλοιποι πουλήθηκαν δούλοι. Λίγο αργότερα, στις αρχές Μαρτίου, ο Χασάν Πασάς σκοτώθηκε στο καστέλι Πεδιάδας, ποδοπατημένος από το αφηνιασμένο άλογο του. Ο θάνατος του Χασάν Πασά κλόνισε τους Τούρκους, που την ίδια εποχή μαστίζονταν από επιδημία πανόλης που έφεραν οι Αιγύπτιοι στην Κρήτη. Στις 21 Μαΐου φτάνει στο καστέλι Κισάμου διορισμένος αρμοστής της νήσου Κρήτης, ο Μανώλης τον Μπάζης. Τον συνοδεύουν 8 πλοία με 600 οπλοφόρους και εφόδια, πολλοί Ιδραίοι, ο Άγγλος Άστινγκς και οι Κρήτες Νικόλαος και Δημήτριος Καλέργης. Η άφιξη του αρμοστή αναπτέρωσε τις ελπίδες και έδωσε νέα πνοή στον επαναστατικό αγώνα. Στις 25 Μαΐου, οι πολιορκημένοι Τούρκοι παρέδωσαν με έντιμη συμφωνία το φρούριο του Καστελιού στο Μανώλη τον Μπάζη. Ήταν μια εξαιρετική συγκυρία να καταληφθεί και το φρούριο της Γραμπούσας και η Κρητική Επανάσταση να αποκτήσει μια ισχυρή ναυτική βάση για την τροφοδοσία της. Ο τον Μπάζης όμως προτίμησε να επιτεθεί στους σκληροτράχυλους γενίτσαρους στο Σέλινο. Στην Κάντανο, οι επαναστάτες πολιόρκησαν 4.000 Τούρκους αμάχους, εξαντλημένους από την πείνα και την πανόλη. Ύστερα από παλκιστική τακτική μερικών ημερών, συνθηκολόγησαν και έφυγαν για τα Χανιά. Στην περιοχή του χωριού Σέμπρονα όμως, οι Τούρκοι άμαχοι περικυκλώθηκαν από τους Φακιανούς και αποδεκατίστηκαν. Ο τον Μπάζης κατηγορήθηκε ότι δεν έπρεπε να μιμηθεί την βάρβαρον απανθρωπίαν του Χασάν Πασά. Ουδέ τη θηριωδία του Σερίφ Πασά εις τους αδυνατισθέντας ανελπίστως αντιπάλους του, γράφει ο Καλίνικος Κρητοβουλίδης. Οι Τούρκοι ανασυγκροτούνται. Αρχές Ιουνίου από την Αλεξάνδρεια, ο ναύαρχος Ισμαήλ Γιβραλτάρ φέρνει στο Ηράκλειο άλλους 3.000 στρατιώτες και πολεμικό υλικό. Ένας άλλος γαμπρός του Μοχάμεντ Αλή, ο εμπειροπόλεμος Χουσέιν Βέης, διαδέχεται το Χασάν Πασά. Ο τον Μπάζης, μέσα σε ένα κλίμα εκβιασμών ολίγων οπλαρχηγών, συγκάλεσε στις 22 Ιουνίου στην Αρκούδενα από Κορώνου Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων όλων των επαρχιών της Κρήτης. Μάταια, ο Γενικός Γραμματέας, Νεόφυτος Οικονόμος και άλλοι του επεσήμαναν ότι ο παρόν καιρός είναι αρμόδιος για να πολεμήσουμε των εχθρών, ότι υπάρχει νομοθετημένον πολίτευμα. Και ενώ εντείνεται ο διχασμός ανάμεσα στους Φακιανούς και τους Κατομερίτες, ο νέος αρχιστράτηγος των Τουρκοαιγυπτιακών δυνάμεων Χουσέιν Βέης κινήθηκε με ταχύτητα και τόλμη. Εισέβαλε με 12.000 άντρες στην περιοχή του Ηρακλείου και στρατοπέδευσε στην Αγία Βαρβάρα. Ο τον Μπάζης κατάφερε να συγκεντρώσει 3.000 επαναστάτες στην απέναντι περιοχή της Γέργερης. Στις 12 Αυγούστου έγινε σφοδρή μάχη στις παρυφές του χωριού Αμουργέλες. Οι Κρητικοί αγωνίστηκαν με ηρωισμό, αλλά κάτω από την ισχυρή πίεση του πολυάριθμου εχθρικού στρατού υποχώρησαν. Στο πεδίο της μάχης άφησαν 300 νεκρούς. Ύστερα από την νίκη αυτή, ο Χουσέιν Βέης πέρασε στο Μυλοπόταμο και στρατοπέδευσε στο Μελιδόνι. Οι κάτοικοι του Μελιδονίου για να σωθούν κλείστηκαν στο σπήλαιο του χωριού. 3 μήνες πολιορκούσε εδώ ο Χουσέιν 400 γυναικόπαιδα και λίγους οπλοφόρους. Με την είσοδο του 1824 το δράμα των πολιορκουμένων κορυφώθηκε.
Οι Τουρκοαιγύπτιοι έριξαν από ένα άνοιγμα της οροφής έφλεκτες ύλες μέσα στο σπήλαιο και έβαλαν φωτιά. Όλοι οι έγκλειστοι πέθαναν από ασφυξία. Οι αλλεπάλληλες δραματικές εκκλήσεις του Τομπάζη για βοήθεια έμεναν αναπάντητες. Στην Πελοπόννησο είχε ξεσπάσει ο πρώτος εμφύλιος πόλεμος ανάμεσα στους στρατιωτικούς υπό τον Κολοκοτρώνη και στους πολιτικούς υπό τον Μαυροκορδάτο. Κανείς από την προσωρινή κυβέρνηση δεν κατανόησε ποτέ ότι η κατάπνιξη της Κρητικής Επανάστασης θα μετέτρεπε την Κρήτη σε προγεφύρωμα του Μοχάμετ Αλή για να καταλάβει και την Πελοπόννησο. Εν τω μεταξύ ο Χουσέιν περνά σαν σύμφωνας, διαπυρός τον αποκόρωνα. Χιλιάδες Κρήτες οδηγούνται στην αιχμαλωσία. Το Μάρτιο φτάνει ευνηδίως στην Κράπη και από το φαράγγι του Κατρέ εισβάλλει στα σφακιά. Ο Χουσέιν, χωρίς αντίσταση, στρατοπεδεύει στην Ανώπολη. Ο Τομπάζης έδωσε εντολή να ανατινάξουν τις αποθήκες των τροφίμων και των εφοδίων στο Λουτρό για να μην τις καταλάβουν οι εχθροί. Πολλοί σφακιανοί οπλαρχηγοί λιποψύχησαν και δήλωσαν υποταγή. Πολλοί όμως ήταν και εκείνοι που υπερασπίστηκαν τον άμαχο πληθυσμό. Στο φαράγγι της Αράδενας, σε σκληρή μάχη, σκοτώθηκαν ο ήρωας της Σάμου Χατζηγιώργης Κελαϊδής και ο αναγνώστης Μανουσέλης που υπεράσπιζαν αμάχους. Με την παροιμιώδη ταχύτητα που χαρακτήριζε τις κινήσεις του ο Χουσέιν, τις βάλει στην Κίσαμο και στο Σέλινο για να διαλύσει και τις τελευταίες εστίες των επαναστατών. Περισσότεροι από 1500 νεκροί και εκατοντάδες εχμάλωτοι ήταν τα θύματα σε αυτές τις επαρχίες. Ο χριστιανικός πληθυσμός της Κρήτης ελαττώθηκε δραματικά. Στα λιμάνια και στις παραλίες χιλιάδες φυγάδες εκλιπαρούσαν για μια θέση σε ένα πλοίο που θα τους απομάκρυνε από τον τόπο του Ολέθρου. Σε 60.000 υπολογίζονται οι Κρητικοί που εκπατρίστηκαν και διασκορπίστηκαν στην Κάσο, στα Κύθυρα, στην Πελοπόννησο και σε άλλα νησιά. «Ο Τομπάζης στάθηκε κατώτερος των περιστάσεων», γράφει ο καθηγητής Θεοχάρης Δετοράκης. Σε μήνυμά του προς τους Κρητικούς έγραφε ό,τι χειρότερο είχαν ανάγκη εκείνη τη στιγμή. «Τα δεινά σας εν το αγώνι, οι διαιρέσεις και οι καταστροφές υπέστητε, επίνεγκον πλήρη σχεδόν υποταγήν των εχθρών». Στις 12 Απριλίου αναχώρησε από το Λουτρό με τη φρεγάτα του Τερψιχώρη. Μαζί του πήρε το γενναίο οπλαρχηγό Μιχαήλ Κουρμούλη, ο οποίος είχε δώσει τα πάντα για τον αγώνα της Κρήτης. Ο Κουρμούλης πέθανε ύστερα από μερικούς μήνες στην Ίδρα από κατάθλιψη για το χαμό της πατρίδας του. «24 Απριλίου, Πάσχα του 1824. Στο νοτιοδυτικό άκρο της Κρήτης, στο πανέμορφο Λαφονήσι, γράφτηκε το τέλος του τρίχρονου αιματηρού κρητικού δράματος. Εδώ κατέφυγαν κυνηγημένοι 600 γυναικόπαιδα και γέροντες με την ελπίδα να γλιτώσουν. 40 ένοπλοι προστάτευαν τους αμάχους. Έφυποι, εξαγριωμένοι Τούρκοι πέρασαν με προδοσία από το αβαθές σημείο στο νησί. Ένας πλοίαρχος που περνούσε εκείνη την ημέρα από το Λαφονήσι γράφει: «Το νησί βρισκόταν πολλοί Τούρκοι έφυποι και πεζοί. Κατέσφαζαν αδιακρίτως, φόρτωναν κορίτσια στα λογά τους και έφευγαν καλπάζοντες. Οι γοερές φωνές και οι ολοφυρμοί θα μπορούσαν να κατασπαράξουν και αυτόν των αγριότερων θηριών τα σπλάχνα». Στα τέλη Μαΐου, ο Χουσέιν διακήρυσε ότι είχε καταπνίξει την Κρητική Επανάσταση. Στην Κρήτη μείνανε όσοι υπό το κράτος της βίας και του τρόμου είχαν δηλώσει φαινομενική υποταγή. Μείνανε όμως και ορισμένοι ανυπότακτοι στα Βραετή, στα άγρια βουνά και στα Φαράνγια, που κρατούσαν αναμένη τη σπίθα της αντίστασης. Με ευνηδιαστικές νυχτερινές επιθέσεις προξενούσαν μεγάλες ζημιές στους Τούρκους.
ήταν οι περίφημοι Καλισπέριδες. Ως αντίδοτο, φανατικοί γενίτσαροι δημιούργησαν ανάλογες ομάδες που τις ονόμαζαν Ζουρίδες. Στην Κάσο είχαν καταφύγει 2.500 κριτικοί υπό τους Δημήτρη και Μανώλη Κουρμούλη, Αστρινό Χατζηδάκη και άλλους. Στις 6 Ιουνίου ο Χουσέιν με 46 πλοία και 5.000 άνδρες φτάνει στην Κάσο. Σε 2 μερόνυχτα με μεγάλες απώλειες κυριεύει, λαιλατεί και ερημώνει το νησί. 2.000 νεκροί Έλληνες, από τους οποίους οι 1.000 περίπου Κρήτες φυγάδες. Άλλοι 1.500 καταφέρνουν να διασωθούν και να πάνε στα κοντινά νησιά και στην Πελοπόννησο. Οι Κρήτες φυγάδες εξήγησαν και στις δυο αντιμαχόμενες πλευρές της εμφύλιας διαμάχης την ανάγκη να σωθεί η Κρήτη πριν είναι αργά. «Τις όμως οικούε και τότε», γράφει ο Κρητοβουλίδης. Ο δε επιρμένος βουλευτής Αναστάσιος Λόντος έλεγε: «Η Κρήτες πατρίδα δεν έχετε, φωνήν δεν έχετε. Όσαν είχε εκείνος τότε πατρίδα», συνεχίζει ο Κρητοβουλίδης. Πήραν πάντως την υπόσχεση ότι η κυβέρνηση θα βοηθήσει τον κρητικό αγώνα μόλις εξομαλυνθούν τα πράγματα και τους ζήτησαν να συμβάλλουν και αυτοί για αυτό το σκοπό. 200 Κρήτες οπλοφόροι πήγαν στο Άργος με τους Φραγκιώτσης Κάκη και Γιάννη Περάκη και βοήθησαν τους κυβερνητικούς να αποκρούσουν την άλλη πλευρά. Λίγο αργότερα, περισσότεροι από 300 Κρήτες βοήθησαν τους κυβερνητικούς να καταλάβουν το ναύπλιο και να επέλθει ηρεμία. Στις 5 Ιουλίου του 1824 στον Μαραθώνα, περισσότεροι από 400 Κρήτες μαχητές με σωματάρχες τον Ιωάννη Χάλη και τον Αστρινό Χατζηδάκη βοήθησαν τον Ιωάννη Γκούρα να κατανικήσει τον Ομέρ Πασά που είχε εισβάλει στην Αττική. Πολλοί Κρήτες ανάμεσα στους νεκρούς. Τα κρητικά σώματα διατάχθηκαν στη συνέχεια να πάνε στην Άμφισσα. Πήραν μέρος στις μάχες, στο Χρυσό και στην ένδοξη μάχη της Άμπλιανης, η οποία ομοίαζε με τα σπλέον Λαμπράς, παλαιάς. Και εδώ οι Κρήτες άφησαν πολλούς νεκρούς. Κατά τους τελευταίους μήνες του 1824 ξεσπά αγριότερος ο δεύτερος εμφύλιος πόλεμος. Φυλακίζεται ο Κολοκοτρώνης. Οι Κρήτες ζητούσαν επιμόνως βοήθεια για να επανέλθουν στην πατρίδα τους. Η κυβέρνηση ζήτησε και πάλι τη συνδρομή τους, δίνοντας υποσχέσεις. 500 οπλοφόροι συνδράμουν την κυβέρνηση. Το 1825 είναι η πιο κρίσιμη χρονιά για την Ελληνική Επανάσταση. Στις 11 και 12 Φεβρουαρίου, ο Ιμπρέιμ Πασάς, γιος του Μοχάμετ Αλή, αποβιβάζει ένα τεράστιο στρατό στην Πελοπόννησο. Ορμητήριο και βάση ανεφοδιασμού του η Κρήτη. 6.000 Τουρκοαιγύπτιοι από το νησί μεταφέρθηκαν στην Πελοπόννησο. Τα αιγυπτιακά στρατεύματα με απίστευτη σφοδρότητα καίνε και ερημώνουν τις επαρχίες του Μποριά, σφάζουν και εχμαλωτίζουν. Στις μάχες που έγιναν τον Απρίλιο του 1825 στην Πύλο, στο Ναβαρίνο και στη Σφακτηρία πήραν μέρος κρητικά σώματα με περισσότερους από 60 νεκρούς. Η κυβέρνηση μπροστά στην απερίγραπτη αιγυπτιακή λέλαπα και κάτω από ισχυρές πιέσεις αναγκάστηκε να αποφυλακίσει τον Κολοκοτρώνη. Ο σφοδός του Πολέμιος Παπαφλέσας, υπουργός των εσωτερικών τότε, έπεισε την κυβέρνηση να εκστρατεύσει ο ίδιος κατά του Ιμπραήμ. Στις 20 Μαΐου, σε μια απελπισμένη πολεμική επιχείρηση, οχυρώθηκε στο Μανιάκι εγκαταλελειμμένος από τους περισσότερους οπλαρχηγούς. 390 Κρήτες μαχητές υπό τον Γεώργιο Καπασαλάκη από τη Γερσόνησο και το Γιάννη Περάκη παρέμειναν πιστοί στο θερμόαιμο υπουργό εσωτερικών και θυσιάστηκαν μαζί του. Στις 13 Ιουνίου ο Ιμπραήμ προχώρησε προς τον Ναύπλιο. Στους Μήλους, μια άλλη ομάδα Κρητών μαχητών έδωσε μαζί με τον Δημήτριο Υψηλάντη και τον στρατηγό Μακρυγιάννη μια από τις πιο κρίσιμες μάχες. Μια δράκα αποφασισμένων και απελπισμένων ανδρών ανέτρεψε τα σχέδια του Αΐτη του μέχρι τότε Ιμπραήμ και έσωσε τον Ναύπλιο. Γράφει ο Μακρυγιάννης. Άρχισε ο πόλεμος και από το μέρος του Μιλάκου, όπου ήταν ο Υψηλάντης με τους κρητικούς, και μίστηκα με μπαλαμιστράλια.
Τον ίδιο μήνα ο Κολοκοτρώνης πολιορκεί την Τριπολιτσά. Περισσότεροι από 600 Κρήτες μαχητές συμπράττουν μαζί του. Σωματάρχης των Κρητών ο Ιωάννης Χάλης, ο Δημήτρης Κουρμούλης, ο Ασθενός Χατζηδάκης, ο Παναγιώτης Ζαρβουδάκης, ο Ρουστικιανός, ο Δαμινός και ο Νίκος Κωνσταντουλάκης. Μετά την απομάκρυνση του Χουσέιν Πασά, διοικητής στην Κρήτη ανέλαβε ο Μουσταφά Πασάς, αλβανικής καταγωγής, που επέδειξε μεγάλη σκληρότητα σκορπίζοντας τον τρόμο στους χριστιανούς. Οι δολοφονίες, οι απαγχωνισμοί, οι κακοποιήσεις ήταν καθημερινό φαινόμενο, χωρίς οργανωμένη αντίσταση. Στο Ναύπλιο, οι Κρήτες πρόσφυγες, οπλαρχηγοί και πολιτικοί, με συγκεντρώσεις και διαβήματα στην κυβέρνηση, ζητούσαν βοήθεια για να αναζωπυρώσουν την επανάσταση στην Κρήτη. Όμως ελπίδα καμία. Ζήτησαν τότε με ενέργειες του Εμμανουήλ Αντωνιάδη οικονομικό δάνειο από την Αγγλία, επωνόματι της Κρήτης. Οι Άγγλοι δέχτηκαν μόνο αν το δάνειο προσυπέγραφε και η ελληνική κυβέρνηση. Η κυβέρνηση όμως, που έπαιρνε τότε για λογαριασμό της το δεύτερο δάνειο, υποσχέθηκε στους Κρήτες ότι το 1 πέμπτο του νέου δανείου θα διατεθεί για τις πολεμικές ανάγκες της Κρήτης. Ψήφισε μάλιστα και ειδικό νόμο που το προέβλεπε. Δυστυχώς έμεινε και αυτός ως χάρτης άγραφος δια την τάλαιναν Κρήτη, γράφει ο Κρητοβουλίδης. Η ανάγκη επιστροφής των Κρητών προσφύγων στην Κρήτη είχε οριμάσει. Με δραστήριες ενέργειες που βοήθησαν ο Κολέτης, ο Εμμανουήλ Ξένος, ο Τομπάζης και πολλοί Ιδραίοι, οι Κρήτες συγκέντρωσαν χρήματα και προετοίμασαν απόβαση στην Κρήτη. Στις 22 Ιουλίου, με ναυλωμένα πλοιάρια, ξεκίνησαν από το Ναύπλιο 700 περίπου επαναστάτες υπό τον Εμμανουήλ Αντωνιάδη και τον Δημήτριο Καλέργη. Στόχος τους η κατάληψη του φρουρίου της Γραμπούσας, που η φύλαξή του είχε παραμεληθεί από τους Τούρκους. Στις 9 Αυγούστου κατάφεραν με ευφυές σχέδιο να ξεγελάσουν τους λίγους φρουρούς και να γίνουν κύριοι του φρουρίου. Μαζί τους και μια ομάδα σφακιανών. Η είδηση για την κατάληψη της Γραμπούσας σκόρπισε ελπίδα στους κριτικούς και ενθουσιασμό στην Πελοπόννησο. Ο Κολοκοτρώνης που πολιορκούσε τον Ιμπραήμ στην Τριπολιτσά διέταξε τους στρατιώτες του να πυροβολήσουν 3 φορές υπέρ των Κρητών. Την ίδια μέρα άλλοι επαναστάτες κατέλαβαν με μικρές απώλειες το φρούριο της Κισάμου. Οι κινήσεις αυτές θορύβησαν τους Τούρκους. Λίγες μέρες αργότερα, ο Μουσταφά Πασάς με δύναμη 2.000 αντρών εκστρατεύει στα Χανιά. Μια προσπάθειά του να ανακτήσει την Γραμπούσα απέτυχε. Πέτυχε όμως να εμποδίσει την εξάπλωση της Ανταρσίας στις δυτικές επαρχίες. Με την κατάληψη του φρουρίου της Γραμπούσας, η μικρή και άγωνη Βραχονισίδα θα γίνει η νέα ναυτική βάση, το επίκεντρο της Κρητικής Επανάστασης. Οργανώνεται νέα επαναστατική αρχή, το Κρητικό Συμβούλιο που διαβουλεύεται και διοικεί. Από εδώ θα περάσουν όλες οι μεγάλες μορφές της Κρητικής Επανάστασης. Για 3 χρόνια υπήρξε το μόνο ελεύθερο και αυτοδιοικούμενο κομμάτι του ελληνισμού. Η ελπίδα των υπόδουλων. Σιγά σιγά άρχισαν να επιστρέφουν οι Κρήτες φυγάδες. Το Κρητικό Συμβούλιο οργάνωσε τη ζωή τους. Στις αρχές του 1826 άρχισε να κτίζεται ένας υποτυπώδης οικισμός για να τους φιλοξενήσει. Σε λίγους μήνες έφτασαν τις 6.000 οι έπικοι στο Βραχονήσι της Γραμπούσας. Οργανώθηκε σχολείο όπου έμαθαν γράμματα εκατοντάδες κριτικόπουλα. Χτίστηκε εκκλησία που αφιερώθηκε στην Παναγία που αργότερα ονομάστηκε Κλεφτρίνα. Όμως η έλλειψη ζωτικού χώρου για την τροφοδοσία και επιβίωση των χιλιάδων κατοίκων δημιούργησε μια αφόρητη κατάσταση πείνας και ασθενειών που εξόντωσαν πολλούς. Οι επαναστάτες για να επιβιώσουν αναγκάστηκαν να στραφούν στην πειρατεία. Αγοράστηκαν πλοιάρια και εξοπλίστηκε ένας μικρός στόλος. Για 2 χρόνια η Γραμπούσα ήταν το ορμητήριο πειρατικών επιδρομών σε τουρκικά και ευρωπαϊκά πλοία. Οι προπαρασκευές του Κρητικού Συμβουλίου οδήγησαν σε μια γενίκευση της Επανάστασης στην Κρήτη.
Όμως η είδηση από το Μανώλη τον Μπάζη τον Απρίλιο ότι έπεσε το πολυπαθές Μεσολόγγιον έφερε ένα μούδιασμα στις ψυχές των κριτικών. Δίπλα στους ελεύθερους πολιοκειμένους πολέμησαν και πολλοί Κρήτες επαναστάτες με τον ιεραπετρίτιο πλαρχηγό Φραγκιό Τσαντιράκη. Στις 29 Μαρτίου 1827, μέσα σε ένα λεμονόκηπο στην Τριζίνα, συνήλθε η Τρίτη Εθνοσυνέλευση των Ελλήνων. Μια από τις σημαντικότερες αποφάσεις που πήρε ήταν η εκλογή του Ιωάννη Καποδίστρια ως πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδος. Απρίλιος του 1827. Ο Ρεσίτ Μουσταφά Πασάς, γνωστός ως Πουταχής, πολιορκεί τους Έλληνες στην Ακρόπολη. Αρχιστράτηγος των Ελλήνων, ο αμφιλεγόμενος λόρδος Τζόρτζ Κόχραν. Η κυβέρνηση προσκαλεί τους υπερασπιστές της Γραμπούσας να βοηθήσουν. 250 Κρήτες μαχητές υπό τον Δημήτριο Καλέργη, τον Δημήτριο Κουρμούλη, τον Νικόλα Μαλικούτη, τον Μιχάλη Κόρακα και άλλους αποβιβάζονται στο Φάληρο και εντάσσονται στο στρατόπεδο του Καραϊσκάκη. Στον Καραϊσκάκη πήγανε όλοι. Οι Σουλιώτες, οι Πελοποννήσιοι, οι Καλέργηδες με τους κριτικούς και πολλοί άλλοι, γράφει ο Μακρυγιάννης. Η μάχη θα δοθεί στην περιοχή μεταξύ Φαλήρου και Ακροπόλεως. Οι Κρήτες και οι Σουλιώτες ανέλαβαν να φυλάξουν τους λοφίσκους στην περιοχή του Αγίου Σώστη στον Ανάλατο. Στις 23 Απριλίου το βράδυ τραυματίζεται θανάσιμα ο Καραϊσκάκης. Την επόμενη μέρα οι Έλληνες χωρίς αρχηγό και ηθικό αρχίζουν την πιο αιματηρή μάχη της Επανάστασης. Μάρτυρες διέσωσαν σκηνές απερίγραπτου ηρωισμού και πάλις σώμα με σώμα. Όταν τελείωσε το μακελιό, καταμετρήθηκαν 1.200 περίπου Έλληνες σφαγιασθέντες. Ανάμεσά τους και 220 Κρήτες μαχητές. Μεταξύ τους και ο Δημήτριος Κουρμούλης. Από τους λίγους Κρήτες που διασώθηκαν, ο Μιχάλης Κόρακας, ο Νικόλας Μαλικούτης και ο Δημήτριος Καλέργης, ο οποίος συνελήφθη αιχμάλωτος και οι Τούρκοι τον απελευθέρωσαν παίρνοντας ένα μεγάλο ποσό και το ένα του αυτή. Γράφει ο Μακρυγιάννης για την εποπή αυτή. Χάθηκαν εις τον Ανάλατον τα άξια παλικάρια. Σκοτώθηκαν οι περισσότεροι κριτικοί και ο γενναίος Κουρμούζης. Αιωνία του η μνήμη. Η πατρίδα χρωστάει χάριτες σε όλους αυτούς. Οι έντονες διπλωματικές ενέργειες του Ιωάννη Καποδίστρια και το φιλελληνικό κλίμα που είχε διαμορφωθεί στην Ευρώπη έφεραν αποτέλεσμα. Στις 6 Ιουλίου 1827 στο Λονδίνο, οι τρεις μεγάλες δυνάμεις, Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία, μεσολάβησαν για την ειρήνευση στην Ελλάδα. Η συνθήκη του Λονδίνου έθετε για πρώτη φορά θέμα ίδρυσης αυτόνομου ελληνικού κράτους. Στις 8 Οκτωβρίου, στο Ναβαρίνο, ο ενωμένος στόλος Γαλλίας, Αγγλίας, Ρωσίας κατέστρεψε μέσα σε 4 ώρες τον τουρκοαιγυπτιακό στόλο. Στις μάχες που έγιναν περί το Ναβαρίνο πήραν μέρος εκατοντάδες Κρήτες μαχητές. Ο Τομπάζης πληροφορούσε τους επαναστάτες στη Γραμπούσα ότι το μελλοντικό ελληνικό κράτος θα αποτελέσουν μόνο οι επαναστατημένες περιοχές. Η επανάσταση στην Κρήτη έπρεπε να αναζωπηρωθεί ταχύτατα. Το φθινόπωρο άρχισαν στην Πελοπόννησο και στα νησιά στρατολογίες εθελοντών. Τον Οκτώβριο του 1827, ο Μιαούλης και άλλοι Ιδραίοι μετέφεραν στην Γραμπούσα 1.100 οπλοφόρους για να βοηθήσουν στο νέο επαναστατικό ξεκίνημα. Στις 20 Νοεμβρίου, 2.000 επαναστάτες υπό τον Ιωάννη Χάλη έκαναν απόβαση στον Άγιο Νικόλαο.
Με αναλυτική εκθεσή του προς το Συμβούλιο της Νήσου Κρήτης στις 23 Νοεμβρίου, ο Χάλης το ενημερώνει για την επιτυχία της επιχείρησης. Αφού εξουδετέρωσε κάθε τουρκική αντίδραση, έφτασε στο νέο χωριό, η σημερινή Νεάπολη. Στο τζαμί του χωριού πολιορκήθηκαν 400 τουρκοκριτικοί και η στρατιωτική δύναμη που είχε σταλεί από το Ηράκλειο υπό τον Λαδάογλου. Όλοι πυρπολήθηκαν και σκοτώθηκαν. Στις 9 Δεκεμβρίου οι επαναστάτες κινήθηκαν δυτικά προς τα χωριά της επαρχίας Παιδιάδας. Εκεί αντιμετώπισαν ισχυρή αντίσταση από μεγάλη δύναμη Τουρκοαλβανών που έφτασε από το Ηράκλειο. Η έλλειψη πειθαρχίας και γενικού αρχηγού οδήγησε την επιχείρηση σε κακό τέλος. Αν δεν έσπευδε έγκαιρα σε βοήθεια, ο Μανώλης Καζάνης θα είχαν υποστεί πανολεθρία. Όσοι περισσώθηκαν γύρισαν στα Ορεινά και στην Γραμπούσα. Ο ερχομός του 1828 έφερε ευχάριστες ειδήσεις. Στις 5 Ιανουαρίου φτάνει στη Γραμπούσα ο γενναίος υπηρώτης αγωνιστής Χατζημιχάλης Νταλιάνης. Μαζί του αποβιβάζονται ένα στρατιωτικό σώμα από 600 ενόπλους και 100 υπείς. Ο Νταλιάνης προκρίθηκε ως ο αρχηγός που θα μπορούσε να οδηγήσει τους Κρήτες σε νικηφόρα αναμέτρηση με τους Τούρκους. Η άφηξή του σκόρπισε ενθουσιασμό στις τάξεις των επαναστατών. Το Κρητικό Συμβούλιο στέλνει την είδηση σε όλους τους γενναίους οπλαρχηγούς και τους καλεί σε ξεσηκωμό. Όμως δεν άργησε να εκδηλωθούν διαφωνίες των οπλαρχηγών ως προς την κατάστρωση κοινού στρατιωτικού σχεδίου. Στις 6 Ιανουαρίου, ύστερα από ένα πολύμηνο ταξίδι διαβουλεύσεων στις πρωτεύουσες των μεγάλων δυνάμεων, έφτασε στο ναύπλιο κυβερνήτης της Ελλάδας, ο Ιωάννης Καποδίστριας. Το Κρητικό Συμβούλιο από τη Γραμπούσα, με πολυσέλιδο υπόμνημά του, ενημέρωσε τον κυβερνήτη για την κατάσταση της Κρητικής Επανάστασης. Από τα πρώτα μέτρα που πήρε ο Καποδίστριας ήταν η πάταξη της πειρατείας στις ελληνικές θάλασσες. Το εγχείρημα στη Γραμπούσα ανέλαβαν γαλλικές και αγγλικές ναυτικές δυνάμεις. Ο Καποδίστριας όρισε εκπρόσωπό του τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο. Τα γραμπουσιανά πλοία κατασχέθηκαν και στο φρούριο εγκαταστάθηκε αγγλογαλλική φρουρά με φρούραχο το συνταγματάρχη Ουρκουάρτ. Η κατάληψη της Γραμπούσας ήταν μεγάλο κτύπημα στην Κρητική Επανάσταση. Στις 11 Μαρτίου ο Νταλιάνης οχυρώνει το φραγκοκάστελο και κατασκευάζει γύρω του πρόχειρους προμαχώνες. Έχει μαζί του 620 πεζούς, 70 υπείς και τους οπλαρχηγούς Ιωάννη Χάλη, Μανουσέλη, Παπαδογιάννη, Δελιγιαννάκη, Κόρακα και άλλους. Ο Νταλιάνης, πείσμον, θέλει να αναμετρηθεί με τους Τούρκους στην Παιδιάδα γύρω από το Φραγκοκάστελο. Οι έμπειροι σφακιανοί μάταια προσπάθησαν να τον αποτρέψουν. Στις γύρω περιοχές υπήρχε μεγάλη απροθυμία να εξεγερθούν. Η έλλειψη τροφών και εφοδίων ήταν κακό σύμμαχος για το εγχείρημα του Νταλιάνη. Την ίδια περίοδο η επανάσταση εξαπλώνεται και σε άλλες επαρχίες. Στη Μεσαρά, ισχυρές τουρκικές δυνάμεις πολιόρκησαν το μοναστήρι της Οδηγήτριας. Στον πύργο της Μονής είχε οχυρωθεί ο Ιωάννης Μαρκάκης, ο θρηλυκός ξοπατέρας. Ο πύργος πολιορκήθηκε από εκατοντάδες Τούρκους. Ο ξοπατέρας αντιστάθηκε δυο μερόνυχτα και στο τέλος βρήκε τραγικό θάνατο. Στις 13 Μαΐου εμφανίζεται ο Μουσταφά Πασάς στα Σκύφου με 8.000 πεζούς και 300 υπείς. Στις 18 Μαΐου, μια από τις φωνικότερες μάχες της Κρητικής Επανάστασης έγινε στην περιοχή γύρω από το Κάστρο. Οι Τούρκοι είχαν 800 νεκρούς και οι Έλληνες κοντά στους 400.
Ο γενναίος υπηρώτης Χατζημιχάλη Νταλιάνης κατακρεουργήθηκε. Στη μνήμη των κριτικών παραμένει ο μεγάλος φίλος και συμπαραστάτης στον αγώνα τους για ελευθερία. Η λαϊκή παράδοση της Κρήτης, η ήττα στο Φραγκοκάστελο, έχει συνδεθεί με τους δροσουλίτες. Ένα οπτικό φαινόμενο που κάτω από ορισμένες ατμοσφαιρικές συνθήκες παρατηρείται στην περιοχή τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Οι δροσουλίτες είναι για τους κριτικούς οι σκοτωμένοι ήρωες του Φραγκοκάστελου. Μετά την νίκη του, ο Μουσταφά Πασάς μήνυσε στους Φακιανούς να κάτσουν φρόνιμοι και ξεκίνησε για να επιστρέψει στον Αποκόρονα. Στη θέση Χάλαρα όμως, του Αγίου Αντωνίου, σώματα Σφακιανών του είχαν στήσει ενέδρα και σκότωσαν περισσότερους από 1000 Τούρκους. Αν δεν το βάζαν στα πόδια εγκαταλείποντας οπλισμό και φόδια, θα πάθαιναν πραγματική πανολυθρία. Τον Ιούνιο του 1828, ο κυβερνήτης Καποδίστριας ζήτησε από το Κρητικό Συμβούλιο την κατάπαυση των εχθροπραξιών στην Κρήτη. Γι' αυτό το σκοπό έστειλε ως εκπρόσωπό του στη Γραμπούσα το βαρόνο Ρέινεκ. Σε καμία όμως επαρχία δεν έγιναν αποδεκτές οι συστάσεις του. Αντίθετα, η επανάσταση γενικεύτηκε και αναζωπηρώθηκε. Όλο το καλοκαίρι του 1828 διεξάγονταν σφοδρές μάχες στις ανατολικές επαρχίες. Στη Μεσαρά οι επαναστάτες περιορίζουν τους Τούρκους στα μεγάλα χωριά. Τον Αύγουστο, οι φίλοι του Ξοπατέρα εκδικήθηκαν το θάνατό του, σκοτώνοντας τον αρχηγενίτσαρο της Μεσαράς, Αγριολίδη. Ο τουρκικός όχλος του Ηρακλείου επιδόθηκε σε άγριες σφαγές. Ο νέος μεγάλος αυτός, Αρπεντές, του Αγριολίδη, είχε περισσότερα από 800 θύματα. Ανάλογες σφαγές έγιναν και σε επαρχίες του Ρυθύμνου. Μόνο στα Χανιά δεν τόλμησε ο Μουσταφά Πασάς να παρακινήσει τον όχλο σε σφαγές, γιατί φοβήθηκε την αγανάκτηση των Ευρωπαίων από τις σφαγές στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο. Στις αρχές Δεκεμβρίου και παρά την αντίδραση του Ρέινεκ, 2.500 επαναστάτες εισέβαλαν από την Ιερά Πέτρα στην επαρχία της Σιτίας. Οι Τούρκοι κλείστηκαν στα οχυρά της περιοχής. Στο χωριό Λιθίνες ανατινάχτηκε ένας μεγάλος πύργος, όπου σκοτώθηκαν περισσότεροι από 400 άμαχοι και ένοπλοι. Στο χωριό Εφιά, 3.000 Τούρκοι, οι περισσότεροι άμαχοι, είχαν καταφύγει στο Σεράγιο, τη Βενετσιάνικη έπαυλη. Με έντιμη συμφωνία παραδόθηκαν και έφυγαν για τη Μικρά Ασία. Στη Μονή Τοπλού, άλλοι 1.200 άμαχοι Τούρκοι παραδόθηκαν και αφέθηκαν να φύγουν στη Χάλκη. Οι επαναστάτες μέσα σε λίγες μέρες, αφού κατέλαβαν και το κάστρο της Σιτίας, είχαν απελευθερώσει όλη την επαρχία. Αρχές Φεβρουαρίου του 1829, ο Ρέινεκ αντικαταστάθηκε από τον Άγγλο Χάν, τον οποίο διαδέχτηκε τον Οκτώβριο ο χανιώτικης καταγωγής Νικόλαος Ρενιέρης. Ο γέρον Ρενιέρης, που είχε διατελέσει πρόεδρος του βουλευτικού σώματος στην Ελλάδα, αναπτέρωσε τις ελπίδες των κριτικών. Ολόκληρη σχεδόν η Ήπεθρος βρισκόταν τώρα υπό τον έλεγχο των επαναστατών. Οι χριστιανοί εθέριζαν το 1828 και το 1829 ανενόχλητοι τα γεννήματά των, κύριοι όντες όλης της Κρήτης. Οι δε Τούρκοι οι τιμένοι ήσαν κατάκλειστοι εντός των τυχών των φρουρίων, γράφει ο Ρόμπερτ Πάσλι. Το 1830 ήταν μια χρονιά τραγικής απογοήτευσης για τον κρητικό λαό. Ιδρώνουν αίμα τα βουνά, το δάκρυ πλημμυρίζει. Παντού παράπονο βαθύ κι αλλαλαγμή και θρήνη. Με το νέο πρωτόκολλο του Λονδίνου στις 3 Φεβρουαρίου 1830, η Κρήτη έμενε έξω από τα όρια του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, στην απόλυτη δικαιοδοσία του Σουλτάνου. Αυτά συμφώνησαν τότε οι μεγάλες δυνάμεις και δέχτηκε και ο Καποδίστριας, γιατί, όπως έγραφε και ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Κόμις Νεσελρόδ,
εκ των νήσων, των υπό των Ελλήνων κατακτημένων. Την Κρήτη μάλιστα η Αγγλία απεχώριζε πάντοτε και επιμόνως από παντός προσδιορισμού των συνόρων της Ελλάδος, ώστε μάλιστα αντικείμενη στα συμφέροντα της αγγλικής εμπορικής ναυτιλίας κατά την Μεσόγειον θάλασσα. Ένα τελευταίο αίτημα του Κρητικού Συμβουλίου να μείνει τουλάχιστον στα χέρια των Κρητών η Γραμπούσα έμεινε αναπάντητο και η προσπάθεια να καταληφθεί βιαίως απέτυχε. Ένας άλλος αγώνας άρχισε για τους Κρητικούς. Στις 18 Φεβρουαρίου από το Νέο Χωριό, οι οπλαρχηγοί και οι δημογέροντες των Ανατολικών Επαρχιών ζητούν με επιστολή τους από τον Καποδίστρια σε δραματικό τόνο να αναγνωριστούν οι θυσίες και οι ποταμοί αίματος του κρητικού λαού. Σε απάντηση ο Καποδίστριας δίνει φρούδες ελπίδες και συστήνει υπομονή 2-3 χρόνων. Στις 14 Μαΐου, από το χωριό Καλύβες από Κορώνου, το Κρητικό Συμβούλιο απευθύνεται προς τη Γερουσία των Ελλήνων και ζητά απεγνωσμένα βοήθεια. Από το χωριό Μαργαρίτες, αρχές Ιουνίου, στέλνεται νέα έκκληση του Κρητικού Συμβουλίου προς τον κυβερνήτη με υπογραφή του Προέδρου του Νικολάου Ρενιέρη. Κι άλλες εκκλήσεις, κι άλλες, κι άλλες. Τον Ιούνιο του 1830 έφτασαν έξω από το Ηράκλειο στον όρμο του Παλαιόκαστρου πλοία των μεγάλων δυνάμεων για να επιβάλλουν στους χριστιανούς της Κρήτης τη διαταγή του Καποδίστρια για ανακοχή. Το Κρητικό Συμβούλιο συγκάλεσε γενική συγκέντρωση στο χωριό Ρογδιά Ηρακλείου, όπου πήραν μέρος περισσότεροι από 1500 επαναστάτες. Οι Κρήτες με αγανάκτηση και οργή αναγκάστηκαν να αποδεχθούν την αδυσόπιτη μοίρα τους και κοινοποίησαν στους ξένους πλοιάρχους ότι δέχονται την ανακοχή εάν και οι Τούρκοι δεχτούν να κρατήσει κάθε εθνότητα τη γη που ήδη κατέχει. Κοινοποίησαντες οι πλοίαρχοι αυτά εις τον Σουλεϊμάν Πασά του Ηρακλείου και παραγγείλαντες την αυστηράν τήρηση απέπλευσαν εκείθεν. Τον όρον αυτό, βέβαια, παραβίασαν αμέσως οι Τούρκοι με νέες σφαγές, νέες εχμαλωσίες. Στις 17 Αυγούστου, ευπηθείς πολίτε γράφουν στον Νικόλαο Ρενιέρη «Εις τας αγιάς των φρουρίων της Κρήτης πολλούνται απαθρόπως ως κρέατα εθιγατέρες, εγυναίκες και φίλτα τα τέκνα των Κρητών Ελλήνων». Το Κρητικό Συμβούλιο στην τελευταία του συνεδρίαση στις Μαργαρίτες στις 30 Νοεμβρίου όρισε επιτροπή 57 αγωνιστών από όλη την Κρήτη με πληρεξουσιότητα να συντηρούν αυτή την ελπίδα των χριστιανών δια την ένωση με τους λοιπούς συναδέλφους των ελευθεροθέντας Έλληνας. Στις 16 Δεκεμβρίου διελήθη το Κρητικό Συμβούλιο. Λίγες μέρες πριν είχε αναχωρήσει από τα σφακιά και ο πρόεδρός του Νικόλαος Ρενιέρης. Καμία ελληνική αρχή δεν έμεινε στην Κρήτη. 60.000 ξεριζωμένοι χριστιανοί ήταν τα νέα θύματα. Ακόμα και στις 17 Δεκεμβρίου 1830, από τους καλούς λιμένες του Ηρακλείου, 20 οπλαρχηγοί γράφουν στον Καποδίστρια. «Έλεος εξοχότατε κυβερνήτα, δια να μην υποδουλωθούν υπέρ τας 2.000 ψυχάς, περιμένοντας ως εδιψώσε έλαθη στα σπηγά των υδάτων, δια να είδομεν τα πλοία τα οποία μας στέλνετε, δια να μας ελευθερώσουν από τα σχήρας των εχθρών. Συγχωρέσετε μας εξοχότατε, για την αμάθειά μας». Ύστερα από έναν δεκαετή ακριβοπληρωμένο αγώνα με ποταμούς αίματος και δακρύων, με ολοκαυτώματα, προσφυγές και κατατρεγμούς, η Κρητική Επανάσταση τελείωνε αδικαίωτη. Όσοι χριστιανοί έμειναν, μπήκαν πάλι κάτω από το βαρύ και σκληρό ζυγό της σκλαβιάς. Όμως, στις λόχμες, στις πηλιές και στα απάτητα λιμέρια των βουνών, απροσκύνητοι, αδάμαστοι, περήφανοι βασιλαετοί της Κρήτης, επόαζαν το ξαναγέννημα της ελπίδας, γνωρίζοντας μόνον αυτοί τι φέρνει το γύρισμα του χρόνου.
13 χρόνια μετά την άδικη για την Κρήτη λύση του 1830. 3 του Σεπτέμβρη 1843. Ένας κριτικός, ο υπερασπιστής της Γραμπούσας, Δημήτριος Καλέργης, φρούραρχος της Αθήνας τώρα, μαζί με τον στρατηγό Μακρυγιάννη, επικεφαλής του λαού, υποχρέωσαν τον βασιλιά Όθωνα να αποδεχτεί τη σύνταξη του πρώτου ελληνικού συντάγματος. Στην Κρήτη ακολούθησαν νέες εποποιίες. 8 Νοεμβρίου 1866. Το ολοκαύτωμα των 800 υπερασπιστών της Μονής Αρκαδίου γίνεται σύμβολο και φάρος ελευθερίας. Μέσα από τις επαναστάσεις που ακολουθούν το 1878, το 1889 και το 1897 αναδεικνύεται μια στιβαρή και έμπειρη πολιτική ηγεσία. Το Νοέμβριο του 1898 και ο τελευταίος Τούρκος στρατιώτης εγκαταλείπει το νησί. Στις 9 Δεκεμβρίου ο κρητικός λαός υποδέχεται με ακράτητο ενθουσιασμό τον πρίγκιπα της Ελλάδος Γεώργιο ως ύπατο αρμοστή. Ψηφίζεται συνταγματικό πολίτευμα και οργανώνεται μέσα σε απίστευτες δυσκολίες το αυτόνομο κράτος της Κρήτης. 1905 ο πρίγκιπας αρμοστής επιχειρεί να ασκήσει απολυταρχική εξουσία. Με το κίνημα στο Θέρισο, η επαναστατική εγρήγορση υπό την ηγεσία του μεγάλου τέκνου της Κρητικής Επανάστασης, Ελευθερίου Βενιζέλου, βάζει σε τάξη τα πράγματα. Οι Κρήτες, ζυμωμένοι με τα ιδανικά της εθνικής ολοκλήρωσης, γίνονται οι βασικοί αιμοδότες στους αγώνες για ελευθερία και σωτηρία των αλήτρωτων αδελφών στη Μακεδονία και στην Ήπειρο. Όχι ως αντάρτες πλέον, αλλά ως ελεύθεροι στρατιώτες και κάτω από το ελληνικό λάβαρο. Το λάβαρο που την 1η Δεκεμβρίου του 1913 υψώθηκε στο φρούριο του Φυρκά στα Χανιά και σήμανε την επίσημη ανακήρυξη της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα. Αιώνες αγώνων, αιμάτων και δακρύων έβρισκαν πια την ιστορική τους δικαίωση.